Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους τους Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα εδώ είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας. Γνωστή συνταγή, ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης Καταμπάκας στο production. Ο Θανάσης είναι. Μάλιστα, η κυρία Λαγουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Χρήστος Στοδούλου δίπλα μου. Ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με γεια τα ακουστικά. Απλά είμαστε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 και η οριστική διαγραφή γίνεται σε ένα λεπτό στο www.listoparto.gr. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορείτε να διαλέξετε αυτό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο, να το λύσετε, να το πάρτε ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν στο www.listoparto.gr για όλους τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε στέλνετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, ειδικότερα εσείς από το εξωτερικό όπου δεν μπορείτε να στείλετε στην εσεμιέρα. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι υπάρχει ένας νέος μεγάλος διαγωνισμός από το godmall.gr του ομίλου Μετρομίντια. Κερδίστε με ένα απλό κλικ πολυτελή τριήμερα στο κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας και 5 αστέρων Πόρτο Καράς Μελίτων.
στο παραθαλάσσιο φυσικά χώρο του Porto Caras Grand Resort. Λάβετε μέρος τώρα δωρεάν στο www.goldmall.gr για μια ονειρεμένη απόδραση. Η κλήρωση την 3η 24 Απριλίου από την εκπομπή στη Σέντρα του Μετρόπολης 95,5 με τον εορτάζοντα σήμερα Γεώργιο Μπούζο. Μπείτε στο goldmall.gr όπου είναι πάντα κοντά σας με πλούσια δώρα και πολύ μεγάλες προσφορές. Με χορηγό μας τη Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, τη μεγαλύτερη, την κορυφαία στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φροντίζει και είναι κάθε εβδομάδα κοντά σας με πολύ μεγάλες προσφορές, οι οποίες αγγίζουν τους φίλους ακροατές και τους βοηθάνε να πάρουν πολύ φθηνότερα το αυτοκίνητο των ορίων τους. Μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών για να το αποκτήσετε με 3 χρόνια σέρβις εντελώς μα εντελώς δωρεάν. Καλά ακούσατε, και η εργασία και τα ανταλλακτικά για 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν με περισσότερα στο 2310-596-596. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μία σύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά VEG γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά VEG είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά VEG. Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Καλή εβδομάδα. Ναι. Καλή εβδομάδα. Γιορτάζουν οι Γιώργηδες σήμερα. Χαίστηκα. Ευχήθηκε στο φίλο, στο Γιώργο τον Μπούζο? Όχι, δεν ευχήθηκα. Ευχήστο γιατί θα σε κεράσει. Δεν θέλω να με κεράσει γιατί δεν τρώω γλυκά. Όχι, okay, μπορεί να σε κεράσει και άλλα πράγματα. Τι να με κεράσει? Δεν μπορώ να τις γιορτές, ρε κόκκινε. Τελείωνε, πάμε στα θέματα. Γιορτή είναι. Για γιορτή είναι, για τον τεμπέλ είναι γιορτή. Για τον τεμπέλ είναι γιορτή. Γιατί είναι γιορτή? Δουλεύουν τα μαγαζιά, ρε γιορτή. Για να δουλέψω, γιατί εγώ έχω μαγαζί, τι με νοιάζει μόνο. Έχεις πελάτες όμως οι οποίοι έχουν μαγαζιά. Ποιοι έχω πελάτες που έχουν μαγαζιά? Στις εκπομπές που κάνεις. Στις εκπομπές που κάνω, ποιες πελάτες είναι? Πες με ένα πελάτη που ωφελείται από τις γιορτές. Φαγάδικα. Οι ταβέρνες. Θα πάει τώρα τη Δευτέρα να κεράσει στο. Δευτεριάτικα που είναι γιορτέ. Α, πάρε δρόμο, ρε κόκκινε, τράβα τα θέματα. Γιατί πού είναι λάθος? Βρε, τελείωνε τώρα με τις γιορτές τώρα. Γιορτάζει ο Γιώργος και γιορτάζει να ο Πάμπλος. Να καταγγείλω το διαιτή της αναμέτρησης του Απόλλων Πόντου με τον Άρη. Κατήγγειλε τον. Ο οποίος δεν απέβαλε. Ναι. Ούτε τον Παύλο Μυροφορίδη. Ναι. Ούτε τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Γιατί τι κάνανε? Για να χάσουμε εμείς το στοίχημα. Τι κάνανε? Ξέρει αυτός. Ξέρει αυτός. Ξέρει αυτός. Δεν τους απέβαλε. Ντροπή και έσχος για να χάσουμε εμείς το στοίχημα. Ναι, ναι, κρυάδες, άλλο θέμα. Καθόλου κρυάδες, σοβαρά μιλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, χτες είχαμε ομορφιές. Τι θα πει ομορφιές? Το ομορφιές όταν λέτε ομορφιές εννοείται στημένα εσείς. Όχι, 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 όχι. Ναι. Καμία σχέση. Το ομορφιές σημαίνει στημένα. Όταν λέω ομορφιές, ναι, εννοώ ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Το οποίο έγινε για το καμπιονάτο. Ναι. Όπου η Νάπολη, ναι, νίκησε μέσα στο Τωρίνο τη Γιουβέντους. Ναι. Ακόμα δεν της το πήρε, είναι ένα βαθμό πίσω. Ναι. Και δεν είχαμε ούτε ενστάσεις, ούτε μπούκα, ούτε μπούγια. Αντίθετα, είχαμε τον Μπουφόν και τους υπόλοιπους να συγχαίρουν τους παίκτες της Νάπολη οι οποίοι κέρδισαν. Καλά, αυτοί είναι Ευρωπαίοι. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, είχαμε την ομάδα της ναι, Πόρτο. Πόρτο. Του Σέρχιο Κονσεϊσάου να κερδίζει μέσα στην έδρα της Μπενφίκα, ναι, και να χειροκροτεί ο κόσμος. Και αυτό τι καλό είναι. Φίλε, κάθε είναι κοινωνία έχει τα δικά της ήθη. Βλαμμένη είναι αυτή. Ναι, είναι βλαμμένη. Κάθε κοινωνία έχει τα δικά της ήθη και έθιμα. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Εδώ πέρα. Εδώ είναι άλλο. Εδώ πέρα έχουμε μία φιέστα η οποία έγινε χτες. Ναι. Και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε. Δεν κατάλαβες ούτε? Όχι. Εσύ κανένας, ε? Όχι. Μάλλον. Δηλαδή για ποιο λόγο έκανε φιέστα? Γιατί στο κεφάλι σας δεν έχετε μυαλό, έχετε σανό. Ρε φίλε, συγγνώμη, ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια? Όχι. Επισήμως έχει πάρει πρωτάθλημα? Όχι. Όχι. Για ποιο λόγο κάνει? Θα σου πω εγώ για ποιο. Με συγχωρείς τώρα. Ναι. Αν ο Σκουτέρης, ξεκινάω ανάποδα. Αν ο Σκουτέρης αύριο. Ναι, ναι. Βγάλει μια απόφαση και πει. Ναι. Είμαι εκ διαμέτρου. Λέω το ακραίο. Ναι, ναι. Είμαι εκ διαμέτρου αντίθετο με την πρώτη απόφαση. Ναι. Τιμωρείται η ΑΕΚ και δεν κατέβηκε, ναι, να παίξει. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά. Ωραία. Και βγάζει πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Τι θα κάνει, φιέστα ο ΠΑΟΚ? Θα κάνει φιέστα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και η φιέστα τη ΑΕΚ.
Εσείς δεν καταλάβατε γιατί έκανε ευχέ στα Ιάκια. Ακούω, παίρνουν το σκεπτικό σου. Εσύ έχεις ένα μυαλό το οποίο λειτουργεί διαφορετικά. Έχετε τρομερό μυαλό, πανέξυπνοι άνθρωποι. Πόσο κόσμο είχε στο συλλαλητήριο ΠΑΟΚ? Είχε. Είχε. Λίγα πράγματα. Ο αριθμό μπορώ να έχω. Λίγα πράγματα. 2.500 κόσμο, αν είχε. Γράψατε 5 εσείς. Γράψαμε. Ναι, γράψατε 5. 2.500 κόσμο είχε. Πόσο κόσμο είχε χθες η ΑΕΚ? 60.000 κόσμο. Τόσο λένε. Άντε να ήταν 57. Ναι. 57.000 κόσμο στο ΑΕΚ Λεβαδιακός. 2.500 κόσμο εγώ στο συλλαλητήριο και 1.000.000 στη Χαλκιδική, στα Φλογητά και στις Αρτές. Και είσαι ο Σκουτέρης, δεν επηρεάζεσαι? Όχι. Όχι. Δεν πρέπει να επηρεάζεσαι. Ναι, δεν επηρεάζεσαι. Δεν είναι. Λέω δεν το... είναι ναι. Πιστεύω ότι λέω το ζωστό. Πιστεύεις... Δεν πρέπει να. Εγώ, αν είμαι ο Σκουτέρης, επηρεάζομαι, κύριε. Γι' αυτό πήγαν 60.000. Είναι λάθος αυτό που λέω? Όχι, είναι λάθος αυτό που λες, ναι. Εσύ, αν είσαι Σκουτέρης και δεις 2.000 παοξίδες. Μόνο. 2.000 παοξίδες τι σημαίνει? Ότι είναι οργανωμένοι. Η ανοργάνωτη ήταν στα Φλογητά. 60.000 αεξίδες τι είναι? Οργανωμένοι. Άντε να είναι 5.000 οργανωμένοι. 6. Οι 7, 8, οι 10. Δεν μπαίνω σε αυτό. Περίμενε, όχι, εγώ μπαίνω. Και άλλοι 50.000 είναι απλοί φύλαθροι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κάθε λαός έχει πάρει τις αποφάσεις του. Έχει δει την περιραίωση ατμόσφαιρα και ο κάθε λαός καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Οι μόνοι που πιστεύουμε ότι μπορεί να ανατραπεί η απόφαση είμαστε εμείς, οι οποίοι να πούμε παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Λέω εγώ τώρα. Έτσι πιστεύω εγώ αυτό. Ναι, ναι. Αυτή είναι η πρόβληση για να παραμυθιάζετε τον κόσμο. Να πείτε ότι μπήκε ο άλλος με το πιστόλι και ο άλλος μπήκε μέσα στο διαιτητή και θα τον αθώσουν τον πάγο και θα φάει ΑΕΚ μείον 10 βαθμούς. Τα λέτε και στον κόσμο και μετά θα έρθουν εδώ πέρα να μας κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Έτσι πιστεύω εγώ. Το κατάλαβες, Κόκκινε, γιατί πήγαν έξω. Ότι θα αλλάξουν. Ναι, ναι, εντάξει, τώρα πάνε στα άλλα θέματα. Το άκουσες το έργο τώρα. Το άκουσες το έργο. Γιατί αλλάζει. Τακ, 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 βολίδα. Πάμε στα άλλα θέματα. Τι να αλλάξω? Διερωτάστε γιατί πήγαν 60.000. Εγώ δεν διαρωτάμαι γιατί πήγαν 60.000. Εγώ διαρωτάμαι γιατί πήγαν 2.000 μόνο 2.500 στην Καμάρα. Σωστό ερώτημα και σωστό ερώτημα. Πολύ σωστό. Οπότε το μέγεθος μετράει, να πούμε. Το κατάλαβες το έργο. Ναι. Σ' αρέσει. Ναι. Άλλο θέμα. Δεν διαφωνούμε. Εντάξει. Τι ψάχνει αυτό και τι παίζει με το κινητό σου? Δεν παίζω με το κινητό. Με τι παίζει? Δεν παίζω με το κινητό. Τι κάνεις εδώ? Κάνω τη δουλειά μου. Τη δουλειά σου με το κινητό κάνεις? Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει, εσύ πες ότι δεν την κάνω. Εγώ πού να ξέρω, εγώ βλέπω τρία κινητά είσαι εδώ. Από εκεί και πέρα και είχαμε, είχαμε παιχνίδια. Ναι. Είχαμε την ήττα του Ολυμπιακού. Ναι. Από τον Απόλλων Σμύρνης. Ναι, ναι. Να πω ότι έγινε ένα ακόμη θαύμα. Τι θαύμα έγινε? Ρε φίλε, έχεις δώσει το χέρι σου, έκανες χειραψία στον Παράσχο. Ναι. Και όχι μόνο σώθηκε η ομάδα, σώθηκε και με νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο οποίος έχει δίκιο για το πέναλτι που φουνάει το τελευταίο, όχι για τα υπόλοιπα. Ναι, πρέπει να κλάψουμε για το πέναλτι που δεν πήρε ο Ολυμπιακός. Ποιος να κλάψει? Καλό άλλο είναι για τον Ολυμπιακό το πέναλτι. Έχει ένα και μάλιστα με καρκίνο του στομάχου στα 84 ο Σάββας Θεοδωρίδης θέλει στο μέλλον να γράψει βιβλία για τις αδικίες εισβάλλοντος του Ολυμπιακού. Τα είπε στην Θα γράψει τρεις σελίδες. Τα είπε στην ΕΡΤ. Προλαβαίνει να το γράψει. Εσύ. Κοίτα, με 84 χρόνων καρκίνο του στομάχου γράφει βιβλίο για την αδικία του Ολυμπιακού. Προλαβαίνει να γράψει. Πάμε παρακάτω. Σ' απάντησα. Αυτό έχει να πει. Ναι, αυτό έχω να πω. Άντε να γράψει δύο σελίδες. Τρεις. Αυτό έχει να πει. Ναι, αυτό έχω να πω. Τακ, τακ, το γράφει. Δεν προλαβαίνει. Λέγε άλλο. Κακία είπα τώρα. Μεγάλη κακία. Είπες. Μπράβο. Μεγάλη κακία για έναν άνθρωπο. Κοινικό είναι άρρωστος. Είναι άρρωστος. Και εγώ θα ήμουν άρρωστος. Ερχόμουν εδώ. Το πολύ πολύ να πέθανα. Θα στεναχωριόταν κανένα. Θα έκανε εσύ το στεναχωρεμένο. Η οικογένειά σου. Μόνο. Ό,τι γίνεται συνήθως. Άντε, μπράβο. Μόνο αυτοί οι οποίοι βιώνουν. Γιατί εγώ να στεναχωρηθώ δηλαδή? Γιατί εγώ όταν αρρώστησα ήρθε ο Θεοδωρίδης και είπε κρίμα ο Ραπτόπουλος παρρώστησε? Σου είπα εγώ να. Πρέπει εγώ να στεναχωρηθώ τώρα. Σου είπα εγώ να στεναχωρηθώ. Ρε τράβα στα θέματα τώρα. Άντε, ρε, άντε, τελείωνε. Μόνο εσείς που κάνετε τους χριστιανούς κάθε Χριστούγεννα Πάσχα. Δεν μου λες, σου φάνηκε περίεργο το Πάο Ξάνθη? Το Πάο Ξάνθη μάφηκε. Αν σου φάνηκε περίεργο. Και αν μου φάνηκε περίεργο, τι πρέπει να το πω? Σου φάνηκε. Γιατί... Εμένα δεν μου φάνηκε περίεργο. Ναι, αφού είσαι αδερφάρα του κέρατα, πού να το πεις ότι σου φάνηκε περίεργο? Είμαι αδερφάρα. Ω, διπλό ημίχρονο σου τελικό δεν σου φάνηκε περίεργο? Όχι. Και γιατί το λες τότε που δεν σου φάνηκε περίεργο? Γιατί δεν θα κάνεις. Το άκουσα, ρε φίλε. Από πού το άκουσες εγώ? Από πολύ κόσμο. Λέει, διπλό ημίχρονο σου τελικό το παίξες εσύ? Όχι, όχι, αυτό δικό σου. Αυτό είναι δικό σου και το λες ότι το άκουσες από άλλους γιατί φοβάσαι μη σε κάνουν μπαούλο στο ξύλο υπαοξίδες. Αυτό πιστεύω. Μη σε κάνουν και μια μήνυση και αυτό. Ναι. Okay. Αυτό πιστεύω εγώ. Καλώς. Ότι άκουσα από άλλους που είπαν ότι το διπλό. Θα κερδίσεις κάτι με αυτό που λέει κάνεις τώρα? Γιατί... Εσύ κερδίζεις κάτι? Κερδίζεις. Γλιτώνεις το ξύλο και τη μήνυση. Γιατί πα να πει τώρα είναι ύποπτο το πάω Ξάνθη, αλλά δεν το λες με τρόπο αυτό, το λες με πλάγιο τρόπο ότι δεν, το άκουσε σε ένα καφενείο. Ποτέ, ούτε, πας σε ένα καφενείο που μαχαιρώθηκε. Σε καφενείο. Πήγα σε ένα καφενείο που μαχαιρώθηκαν οι συνέδεροι, εκεί στη Βασιλή τη Όλγα, θα πούμε. Βασιλή Βασιλέο Γεωργίου. Τσακωθήκαν εκεί, βγάλαν τα μαχαίρια, πήγε σε ένα καφενείο, τρει-τέσσερι σουρωμένοι, το άκουσε ο κόκκινο.
Είπαν αυτή την άποψη, γιατί αυτό δεν είναι εσύ θέμα. Τι άποψη, εσύ τι είπες. Εσύ όταν το λέγανε, εσύ τι τους είπες. Τι είπες, παιδιά, αποκλείεται. Τι λέω, συγγνώμη, ρε παιδιά. Ναι. Εσείς τι θέλετε να μου πείτε, ότι ο Μαουρίθιος εκείνη την κεφαλιά του 45 ναι, ναι. σημάδεψε ΣΥΡΙΖΑ. Ότι... Αυτό τι είσαι, είπες, εσύ. Ναι, εγώ λέω. Και γι' αυτό δεν πα στο Καφτατζόγλιο, γιατί του λες κάτι τέτοια να πούμε. Λέγε. Είναι, τι, στο απαντάω. Το Καφτατζόγλιο που κολλάει με αυτό που είπε. Να κάτι τέτοια λες, λέω, και δεν πα στο Καφτατζόγλιο. Εγώ πάω στο Καφτατζόγλιο, ναι. Την διαφορά. Ναι, μπράβο. Ναι. Εγώ πάω παντού. Πού πα? Δεν κρύβομαι, πάντου σε όλα τα γήπεδα. Πού, με τα μάξι του Σκιάδη μπαίνει και κρυμμένο εκεί στο πόρμα γάζ μπαίνει. Ναι. Τροπή είναι να πάω. Έτσι, έτσι πάω εγώ στο Βιετνάμ. Μου δίνει ο χορηγό το κίνητο και πέφτει. Με τα μάξι κλειδώνε εκεί και τα λοιπά. Όχι, βγαίνει. Βγαίνει απ' έξω. Δύσκολο σε κόβω να βγαίνει απ' έξω. Φα κάτι γιαούρτια να πούμε. Προσπαθεί να αποδομήσει. Τι προπαθώ, ρε. Προπαθώ. Εσύ λε δηλαδή ότι ήταν περίεργο. Οκ, ήταν. Τι λε ήταν περίεργο. Όλα τα διπλά ημίχρονα σου τελικά είναι περίεργα. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, κόκκινε. Ακούστηκε. Εντάξει. Ακούστηκα κι εγώ. Το Καλαμαριάρι ήταν περίεργο. Όχι. Γιατί δεν ήταν περίεργο. Γιατί πώς έδινε το 0-0. Το φιλεχή δεν το πιστεύω. Έγινε σουτ από καμιά ομάδα. Έγινε από την Καλαμαριά. Ναι, πόσα. Και έγινε και ένα πέναλτι φωνάζει ο Άρης. Φωνάζει ο Άρης για πέναλτι. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Να μην το πω δηλαδή. Το Βέρι Άρης 0-1 ήταν περίεργο. Το 0-1. Ναι, το Very Arts 0-1 ήταν περίεργο. Δεν νομίζω ότι είναι περίεργο ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουν στο 91-92. Α, ούτε αυτό είναι περίεργο. Όχι, για μένα όχι. Γι' αυτό δεν πα στο Καφτατζόγλου και κλειδώνεσαι στο Ισκιάδη τα μάξι. Εγώ με τάξη τα πήγαινα. Με ρόδε αυτέ τι μεγάλε, κάτι ζάντε αλουμινίου, ατσάλινε. Εγώ φοβάμαι, βέβαια. Εγώ πάνω δεν φοβάμαι. Εσύ είσαι ατρόμητο, δεν φοβάσαι. Ενώ εγώ είμαι δηλώσει, αν άνθρωπο και φοβάμαι. Έχει απόλυτο δίκιο, Γρηγόρη. Το δεν ακούω. Δηλώσεις. Είμαι δηλώσει. Είμαι πολύ δηλώσει, Γρηγόρη. Πάμε θέματα. Άλλα θέματα, Γρηγόρη, λέγει. Άλλα θέματα. Ναι, άλλα, τι θέματα έχει άλλα. Τι θέματα. Ό,τι γουστάρει. Πιάσε τώρα. Είχαμε το πρώτο κοροϊδό εσένα να παίζει τον Άσο του Παζιάννα με τη Λάρισα. Μάλιστα. Εντάξει. Νάξι. Κατηφόρησε ο Άσο. Νάση, ναι. Εντάξει, λέω. Ναι, ναι. Νάξι. Πήγε στο 1,50. Ναι, ναι. Πάρ το 0-0. Άντε κοροϊδό τώρα, πάνε να πληρωθεί. Παρακάτω. Δεν έχει να πει τίποτα. Όχι. Από τα 100 σημεία τα 80 τα χάνουμε, πιάνει τα 20 και αυτή είναι η Βιόλα. Σε αυτή τη ζωή, όποιο παίζει στοίχημα, αυτή είναι. Ο χάνει και ο πίνω να θα. Μπράβο. Εσύ ξέρει καλά και από τα δύο. Μπορείτε. Ναι. Έχει να πει κάτι σοβαρό ποτέ. Όχι. Τι να το κάνω τώρα. Να πει κάτι σοβαρό. Όχι. Σε αυτή τη ζωή, τι σοβαρό. Δηλαδή, γιατί λε για το. Γιατί να μιλήσω. Μίλαν Μπενεβέντο 0-1. Μίλαν Μπενεβέντο 0-1. Δεν κάνω στο Ράι Ούνο εκπομπή. Άμα κάνω στο Ράι Ούνο εκπομπή, θα πω για το Μίλαν Μπενεβέντο 0-1. Τι πιστεύεις, ότι όλα είναι επιλείψιμα και μεπτά. Τι είναι, λέει, πάει για κάτι Μίλαν. Πάει για Ευρώπη. Α, τότε δεν είναι επιλείψιμο. Άμα ήταν αδιάβολη, θα πει ήταν επιλείψιμο. Με το ζόρι, δηλαδή πρέπει όλα να είναι περίεργα. Και φυσικά, γιατί να μην είναι περίεργα. Το Λαμία Απόλλων δεν ήταν περίεργο, δηλαδή. Ας μην την πιάσουμε την κουβέντα. Το Λαμία Απόλλων. Ναι, το Λαμία Απόλλων 0-0 ήταν το περίεργο. Το Λαμία Απόλλων. Με ένα 40 το χ. Ήταν ένα. Κλειδωμένο. Ένα παιχνίδι. Ναι, τι ήταν. Το οποίο και οι δύο ομάδες θέλαν το χ. Ναι, ναι. Γιατί τους βόλευε. Και το φέρανε. Ναι. Το μεμπτό που είναι. Ότι το κάνανε 0-0. Αυτό είναι το μεμπτό. Ότι δεν το παίξαν στα ίση. Ρε φίλε, αφού τους βολεύει. Ναι. Τους βολεύει και τους δύο. Εντάξει. Εδώ σε Euro έπαιζε η Δανία με τη Σουηδία. 2-2. Και φέραν 2-2. Ωραία. Είναι κακό αυτό. Στημένο δεν ήταν. Ρε τους βόλευε και τους δύο. Εντάξει, το στήσανε. Αυτό λέω. Το κακό που είναι. Ότι δεν θέλετε στημένα εσείς οι καλοί άνθρωποι. Γιατί αλλάζει τα λόγια μου. Ξέρετε που δεν θέλετε τα στημένα εσείς. Άμα δεν ξέρετε το αποτέλεσμα. Αυτά είναι. Και? Η αυτή η αγαπητική του ποδοσφαίρου εσείς. Ναι. Τα λες πάλι τα ίδια. Έλα μωρέ, τελείωνε τώρα. Λέει, η ομάδα σου πότε παίζει. Η ομάδα μου παίζει την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή που παίζει. Εδώ τον Ιπποκράτη, πώς το λένε. Δηλικράτη. Θα πας. Ναι. Αν θα πάω, δεν ξέρω. Κάνεις ταξίδι εκεί. Δεν ξέρω. Πας στην κερκίδα των Ηρακλειδίων, πάτε παρέα. Σε πετάξουν εκεί. Αν θα πάω, θα πάω. Στο Ιόνιο Πέλαγο, σε κάνουν εκεί. Σε φάνε καρχαρίες, θα πούμε. Θα πάω στα δημοσιογραφικά. Πού θα πας? Στα δημοσιογραφικά. Δημοσιογραφικά γάμα εθνική. Έχεις πάει σε δημοσιογραφικά γάμα εθνική να δεις. Φυσικά. Μόνο κροταλίες δεν έχει. Δημοσιογραφικά. Ντροπή είναι. Όπα δεν. Ντροπή είναι. Άλλα θέματα. Τι έχει άλλο. Κοινωνία άλλα θέματα δεν έχει. Η μπάλα δεν έχει άλλα θέματα. Η κοινωνία πάντα έχει θέματα. Τι έχει, τι δεν θέμα. Είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Ναι, τι έχει, θέματα. Τι θέμα έχει τώρα. Τι θέματα έχει την κοινωνία αυτή. Η κοινωνία τι έχει, κάτι συγκλονιστικό έχει γίνει. Όχι. Πέθανε κανένας. Κάτι φόνη περίεργη, κάτι αυτά εδώ. Τίποτα. Κάτι ληστείες, κάτι ιστορίες. Λογικά είναι αυτά. Τίποτα παράξενο έχει γίνει. Παράξενο. Παράξενο. Η φιέστα της ΑΕΚ. Η φιέστα της ΑΕΚ. Ναι. Η φιέστα της ΑΕΚ. Για μένα είναι παράξενο. Εσένα είναι παράξενο. Και εξηγούμε. Ναι. Για να μην παρεξηγήσουμε. Άμα πηγαίνα 2.500 αεξίδες στο συλλαλητήριο και 40.000 στη φιέστα παοξίδες, θα λέγατε άλλα. Δεν θα τους λέγατε ηλίθιους τους αεξίδες.
Είπα ότι είναι ηλίθιοι. Έτσι λέγανε στις άλλες εκπομπές. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρουν. Εμείς τι λέμε. Εσύ τι λες. Περίεργη ήταν η φιέστα. Εγώ λέω. Από πού τη στιγμή που δεν έχει τέλεση δική. Να μαζέψεις 60.000 κόσμο. Από τη στιγμή που δεν έχει τέλεση δική ή κάτι, ναι. Πώς κάνεις φιέστα. Πώς κάνεις φιέστα. Είσαι τόσο σίγουρος. Γιατί σε πειράζει εσένα. Ρωτάω ρε φίλε, δεν έχω το δικαίωμα να έχω απορίες. Και σε απαντάω εγώ. Είσαι ο Σκουτέρης και βλέπεις 60.000 κόσμο στη φιέστα της ΑΕΚ και 2.500 κόσμο στο συλλαλητήριο του ΠΑΟΚ. Και είσαι για μερό. Είσαι ρε φίλε κάτοικος Αγγλίας, κάτοικος Γαλλίας, κάτοικος Ιταλίας. Ναι. Και κάθεται ένας ουδέτερος. Εγώ είμαι ουδέτερος. Ναι, ναι. Ούτε με τον ΠΑΟΚ είμαι ούτε με την ΑΕΚ. Ναι, μπράβο Γρηγόρη, ναι. Και με ρωτάει ο άλλος. Ναι. Αυτοί γιατί πανηγυρίζουν. Ναι. Πανηγυρίζουν για το πρωτάθλημα που θα πάρουν, ναι, εφόσον ισχύσει η πρωτόδικη απόφαση. Μάλιστα. Δεν θα το πιάσουν τα γέλια. Όχι. Άμα ξέρει την κοινωνία την ελληνική, δεν θα το πιάσουν τα γέλια. Εάν συγκρίνει αυτό που βλέπει εδώ με την κουλτούρα εκεί, θα το πιάσουν τα γέλια. Αλλά κάθε κοινωνία έχει τη δική της κουλτούρα. Έχει τα δικά της ήθη και έθιμα. Εδώ λοιπόν που λέτε ο λαός και τα μιλιούνια και τα λοιπά μάζεψαν 2.500 και άλλοι μάζεψαν 60. Το κατάλαβες το έργο. Δεν το κατάλαβες πάλι. Μια χαρά το δεν το καταλάβατε. Ξανά πάλι θα το πω. Μια χαρά θα το πω για να το καταλάβετε. Το κατάλαβες. Και θα γράφετε εσείς εδώ, εμείς. Και οι άλλοι θα γράφουν. Πανεγυρίζουν τα πρωταθλήματα και εμείς θα γράφουμε ο κανονικός πρωταθλητής. Θα πάρουμε και ένα κύπελο εκεί από την Φράγκον 13 εκεί που έχει κάτι που πουλάνε τα κύπελα κτλ. Ένα, πώς το λένε, ένα χάρτινο κύπελο να πούμε. Θα βάλει και το Μανούσι εκεί πέρα, θα πάρει κάνα δυο χάπια για την καρδιά να πούμε κτλ. Και θα αρχίσει να λέει για τον αυτοκράτορα. Το μεγάλο, τον πραγματικό πρωταθλητή. Αλλά όταν κατέβει στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ να κάνει αναμετάδοση, θα στείλει το Ζαΐρι και όταν θα πέφτει το ξύλο. Κατάλαβες. Γιατί να μην πάει. Γιατί να μην πάει. Γιατί φοβάται ότι θα τον κάνουν Παούλο ή Αεξή. Ποιος. Ο Μανούσις. Ποιος, εγώ. Εγώ θα πάω. Τρώω, δίνω, πάω. Τι να κάνω. Δίνεις. Τρώω, δίνω, ό,τι μπορώ. Ό,τι τρώω, ό,τι μπορώ. Τρώω, ό,τι μπορώ, δίνω. Κατάλαβες. Θα κάνουμε εδώ τη φιέστα. Την πραγματική φιέστα. Και μετά από 60 χρόνια θα πούνε στους παοξίδες της εποχής, στα εγγόνια τα δικά μας, στα δυσέγγωνα, ότι τελικά ο ΠΑΟΚ το πήρε το πρωτάθλημα. Δεν το κλέψαμε. Δικό του ήταν. Θα βάλουμε και τις φωτογραφίες εκεί. Θα πιάσει κανένα σεισμό σε την Πομπεία, να πούμε, θα βουλιάξουμε. Θα ανακαλυφθούν οι αρχαία, τα αρχαία κείμενα κτλ. Θα δουν το Μέτροσπορ κτλ. Τον Γρηγοριάδη και τον Μπούζο και θα πούνε τελικά ποιο πήρε, ρε παιδιά. Υπάρχει εδώ ένα κενό με την Πομπεία όταν θα πέσει από κάτω από την. Η Πομπεία. Όχι Πομπεία, ποιο ήταν. Ναι, θα φέρουμε και το Βεζούβιο εδώ πέρα. Ποιο νησί ήταν, ρε. Ναι, ναι, η Ατλαντίδα, ρε. Όχι, συνέχισε Πομπεία. Εσύ έχει μπερδέψει την Πομπεία με την Ατλαντίδα και θα βάλει και Αζδέκου τα φέρει τώρα. Θα βουλιάξει η Ατλαντίδα εδώ, θα γίνει κανένα σεισμό. Μετά από 5.000 χρόνια θα πάνε στι ανασκαφέ να πούμε. Θα πούνε, αυτό ποιο είναι εδώ, ρητηδιασμένο εκεί με τη μούρη την αυτή που γελάει, χαχά σαν τον χαζόν. Ο Μπούζο, αυτό τι είναι ο φαλακρό εκεί, ένα ηλίθιο πρέπει να είναι, παλαιολιθικό. Ραπτόπουλο. Τι λένε αυτοί, ότι το πήρε το ποτάσμα από πάνω. Θα πούνε ένα εξωγήινο θα πάνε πιο κάτω, να πούμε, οι άλλοι ανασκαφεί στην Αθήνα, θα βρουν την ίδια χρονολογία, πρωτάθλημα η ΆΕΚ. Και θα αρχίσουν να κάνουν και τα λοιπά, θα μαλώνουν ποιο πήρε το πρωτάθλημα. Και δεν θα βρίσκουν άκρη. Και δεν θα βρίσκουν άκρη. Και εμεί δεν βρίσκουμε άκρη, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια σύγκριτη ποιότητα. Τα λιπαντικά VEG καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων του χθες και του σήμερα, βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια σε κάθε είδους όχημα. Αυτά είναι τα λιπαντικά VEG. Λιπαντικά VEG. Νιώσε τη δύναμη του κινητήρα σου. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 727.
λεπτά. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7-to-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7-to-7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7-to-7. Taste like heaven. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλαχή. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Έκθεση αυτοκινήτου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 27, 28 και 29 Απριλίου. Θεσσαλονίκη Tuning Show. Τρεις μέρες φωτιά με πανίσχυρα αυτοκίνητα, πολύ θέαμα και ατελείωτη διασκέδαση στο απόλυτο Car Event. Ζήστο. Χορηγός Καούιλ. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPICAM είναι δωρεάν μέσω ΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPICAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310 2235 25 και στο upi.gr. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα? Αποσύρε την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης γιορτάζουμε την Άνοιξη με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα στην Ανθοέκθεση 2018. 27 Απριλίου με 6 Μαΐου στο στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Καθημερινά 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 με 10 το βράδυ. Σάββατο και αργίες 9 το πρωί με 10 το βράδυ. Ανθοέκθεση 2018 του Δήμου Μπελοκήπων Μενεμένης. Δωρεάν είσοδος με ελεύθερο πάρκινγκ. Μπέτσο, έλα και εσύ. Στη λίγα του πρωταθλητή να πάρουμε ορκονίκης. Μπέτσο, εδώ ανήκεις. Μπέτσοπ.gr. Μπέτσο. Boys. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Συμμετοχή μόνο άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 210-9237-777. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη. Ζα τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Wiener και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Wiener Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ
Εδώ είμαστε και μαζί μας ο κλειδάρας Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσαρ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27, προκειμένου να σας δοθεί άμεσα, γρήγορα και οικονομικά η λύση. Λοιπόν, είπαμε για τη φιέστα της ΑΕΚ, η οποία λες καλώς έγινε. Καλά είναι δυνατόν 60.000 κόσμος να μαζευτεί πριν την απόφαση, να πανηγυρίσει, να παίξουν σαν δεδομένο τα αθηναϊκά, ο Σκουτέρης να μην έχει πάρει απόφαση και να βλέπει 2.500 μόνο οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους άλλους στη Χαλκιδική, και να μην είναι θέμα αυτό. Μα γι' αυτό κατέβηκαν. Φυσικά και είναι θέμα. Φυσικά είναι θέμα αυτό. Ότι εγώ έχω μόνο τους οπαδούς μου, οι οποίοι πιστεύουν στην αδικία και τρέχουν και φωνάζουν και ουρλιάζουν και διαμαρτύρεται. Εντάξει. Ναι. Βλέπω τα μέσα της Θεσσαλονίκης τα οποία φωνάζουν, αλλά είναι αυτό το κρυόκολο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Δεν το πολυπιστεύουν, εννοείς. Δεν το πολυπιστεύουν και δεν έχουν και κάποιον ηγέτη εκεί στα ράδια τους. Να έχουν κάποιον εκεί που να εμπνέει, να πούμε, το, όχι το παδικό κίνημα, να εμπνέει τον υπόλοιπο λαό. Δεν υπάρχει ο ηγέτης. Παλέμαχος ηγέτης πάλι δεν υπάρχει. Ένα Γκαρσία είχαν, το βάλαν εκεί στην ΚΑΠΑ 18, ξέρω εγώ τον άλλο. Τους λέει πάρε ένα μεροκάμα, το κάτσε εκεί πέρα κάτω προπονητή, μη μιλάς, θα πούμε. Ποιο να βγάλει, έβγαλα το Τουρσουνίδη εκεί, τι να κάνει ο Τουρσουνίδης, θα πούμε. Ο Τουρσουνίδης να πετάει καμιά καγαρίφαλο στην τραγουδίστρια, να πούμε, κτλ. Δεν εμπνέει, δεν έχει τα καλά ελληνικά, να πούμε. Δεν έχει τα καλά ελληνικά, αυτό το στόμφ, αυτή την προσωπικότητα κτλ. Πολιτικοί από πίσω βγάλανε έναν χαζόν εκεί, ο οποίος τα πούμε τα έκανε θάλασσα, πήγε την άλλη μέρα, τα ανέρεσε να πούμε από το φόβο του, και αυτά μετράνε. Κάνε το παλικάρι στην Καμάρα, κατεβαίνει στην Ακρόπολη, κάνε τον. Λέει, συγγνώμη, λέει, δεν το εννοούσα. Δεν το εννοούσε, τρε. Τι δεν το εννοούσε. Και πάνε εκεί οι αεξίδες, 60.000 κόσμος. Πόσοι είναι οργανωμένοι, ρε κόκκινο, 8, 5, 4, 7, 10. Οι άλλοι 50, που σημαίνει ότι με τη λεβαδιά αυτοί έχουν καλή ψυχολογία. Ενώ εμείς εδώ περιμένουμε τώρα το απρόπτο για να γκρινιάξουμε. Τι με κοιτάς, ήδη είσαι παγωμένος. Σε κοιτάω. Με κοιτάς, κοιτάς, έχεις αγαθέψει εκεί πέρα. Έχει πιάσει και 18-20 βαθμούς, έχεις αρχίσει να υδρώνεις. Αρχίζει, ξέρω εγώ, η κατάσταση είναι κάπως πιο να κοιμάσαι το μεσημέρι κτλ. Τι. Τι! Αυτό κατάλαβε. Ναι, ρε, αυτό κατάλαβα. Μιλίχιο το βλέμμα, μιλίχιο το ύφος, μεταλλική η φωνή. Αυτή είναι. Ένας μπούζος είναι και αυτός. Αρχίζει τα σάλια πιο πάνω, να πούμε. Θα ρίξει και έβγαλε ο γέρος στη μασέλα, να πούμε. Γιορτάζει, ρε. Τι γιορτάζει, και επειδή γιορτάζει. Γιορτάζει, ρε. Γιορτάζει. Κουράστηκαν επί 20 χρόνια οι Γαβροί, αλλά τα κατάφεραν τελικά. Μας έκαναν σαν τα μούτρα τους. Και εμάς και τους παοξίδες. Μπράβο, μας λέει, εξ' από Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Προχώ. Δεν το κατάλαβα αυτό το ελληνικό σου. Τι προχώ. Προχωρημένο. Α, προχωρημένο. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά. Ζαρντί είμαι εδώ. Τέτοιο κλάμα που ρίχνουν οι παοξίδες είχαμε να δούμε από τον Αλέφατο και τον Δούρο που είχε βγει στην τηλεόραση και έλεγε να πάρει ο Δούρος. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Άλλο εκεί κατάτησε ο ΠΑΟΚ με τα φούμαρα που πουλάτε. Δηλαδή, ποια είναι τα φούμαρα. Παρακάτω. Ποια είναι τα φούμαρα. Το ότι μπορεί και ότι στην Ελλάδα τα έχουμε δει όλα είναι πώληση ελπίδας. Ρε άνθρωπε, μια εβδομάδα φωνάζω. Τον πήρατε δια της βίας το διαιτητή, αν το βάλετε στα μάξια, τον πάτε. Εγώ. Όχι, εγώ. Εσύ τι να είσαι, εσύ το μόνο δια της βίας, μπορεί κάποιο τζουκάκια σου κάτσει στο λαρίκι δια της βίας. Δια της βίας. Τι δια της βίας να κάνεις εσύ. Λέω, ρε φαιδί μου, ο άλλος να πούμε μας είπε μάω μάω εδώ πάνω. Αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο απειλεί και κάνει κεράρι, λέει τον άλλον μάω μάω. Λέει τον άλλον μάω μάω. Μάω μάω θα ήταν άμα έστελνε 5 Γεωργιανούς και τον βάζω στο πόρ μπαγκάζ και τον πηγαίνω στο δικαστή. Εκεί θα ήταν μάω μάω. Δεν είναι μάω μάω όμως. Το κατάλαβες. Τι είναι. Τι είναι. Δε Λασάλ είναι. Τι είναι. Κολέγιο Καλαμαρί είναι. Με τη μισηχρόνη διευθύντρια. Τι είναι. Τι είναι, ρε. Τι είναι. Άμα εγώ τώρα 20 χρονών πάω οξύς και θα θέλω να πάω το διαιτητή να ομολογήσει. Και δεν θα βρω τρόπο να τον πάω. Τι ευρηματικό ο λαός του ΠΑΟΚ, τι Γεωργιανούς είναι, Άσβεργοι. Έχει, λέει, Άσβεργους, λέει ο Σαββίδης. Και τι κάνουν οι Άσβεργοι, τρώνε μπιφτέκια στο Μακεδονία Παλάς. Τι κάνουν οι Άσβεργοι, φιλάνε τον Γιώργο, ποιος θα τον πειράξει τον Γιώργο. Ποιος θα τον πειράξει τον Γιώργο, τι κάνουν οι Άσβεργοι. Τι κάνουν οι Άσβεργοι, ρε Γεωργιανοί του Σαββίδη, τι κάνουν. Οι άλλοι απειλούν κάτω. Γιώργος έγινε. Ναι. Τον είπες χρόνια πολλά. Όχι, δεν τον είπα χρόνια πολλά. Τι είμαι, ο γλύφτης σαν και σένα. Καλό χρόνια πολλά. Κύριε Γιώργο, χρόνια πολλά. Γιατί δεν το πω, κύριε Γιώργο, τον έχω ανάγκη. Είπα,
Είσαι ανόητος. Δηλαδή, όταν το ξεφτιλίζει. Τι βουάδι. Τι βουάδι. Δεν κατάλαβα μαγιά είναι αυτό. Τι βουάδι. Μαγιά είναι αυτό. Φλάσσι στη γλώσσα, βουάδι. Βουάδι, τι δηλαδή. Κοίταξε, από το να έχω καρούμπαλο στη γλώσσα όπως εσύ, ωραία καθαρίζει. Βράσει το. Ωραία καθαρίζει τη μύτη. Σ' αρέσει. Πετάει και το κακάδι στον Νικολίπτη. Σε πειράζει. Κάνει το κακάδι, πώς και δεν το τρώει κιόλας. Στην Τούμπα γεννήθηκα. Τι θες να κάνω το κακάδι, να το βάλω. Μιλάς εσύ για τρόπο. Σε softex, σε softex θα το βάλω. Κάνει καρούμπαλο εδώ πέρα. Τα δόντια σου εγκαταλείπει το ένα με το άλλο, ρε. Σε βαρέθηκαν, μυαλό δεν βάζει. Συνεχίζει. Συνεχίζει. Δεν βλέπει την τιμωρία που έρχεται στο κεφάλι του. Γιατί κάνει κρυμμάτι. Την τιμωρία που πέφτει στο κεφάλι σου, τη βλέπει. Τι κρύο είσαι, ρε κόκκινε. Είμαι κρύο. Τι κρύο καλό είσαι, είναι τώρα που κάνει ζέστη. Τι κρύο θα γλιτώσει και το ερκοντήσιο. Τι κρύο είσαι. Θα γλιτώσει και το ερκοντήσιο. Πάει ο άλλο να κάνει την ατάκα, τον κόβει για να κάνει τον έξυπνο. Καλά που είμαστε. Είμαστε δίδυμοι. Καλά που. Είμαστε δίδυμοι. Άσε να τελειώσει άλλο. Πετάζεσαι. Πότε σε διέκοψα. Πετάζεσαι να πούμε. Πότε σε διέκοψα. Όταν φουλάρω, ρε κόκκινε. Βάζω την Πέμπτη να φύγω εκεί στην Εγνατία με 180. Θα μπει μπροστά με το Σκόντα να πούμε. Το Φάμπια. Θα μπει μπροστά στη μεσαία λουρίδα. Μα πατήσει το φρένο μετά μπε. Πήγαμε στα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Τι να εσύ σε κάνει. Εσύ τώρα με το αυτοκίνητο το οποίο τι είναι. Να κάνω, το έχει ανακοινήσει 25.000 φορές. Ναι. Είσαι η χαρά των Λαμαρινάδων και το. Όχι. Είμαι η χαρά των ιδιαίτερων φροντιστήριων. Και των κολεγίων εγώ. Άλλο ρε εσύ, ναι. Αυτό. Αυτή η χαρά είναι. Αυτό, ναι. Εσύ που είσαι η χαρά του, ναι. Του, ναι. Αυτού που έχει γκαράζ. Ναι. Γκαράζ λέω. Μηχανικών αυτοκινήτων. Ναι, ναι. Γιατί δεν θες να πάρεις καινούργια αυτοκίνητα. Ναι, γιατί μπορεί να μην μπορώ. Δεν είπα ότι μπορείς. Δεν μπορώ να πάρω καλό αυτοκίνητα. Εκεί με το κόρτομα. Έτσι. Πώς θα πατήσεις 100 χιλιόμετρα στην Εγνατία. Μεταφορικά. Με το νου σου. Μεταφορικά τώρα το λέει μεταφορικά. Μεταφορικά το λέω εγώ. Στο ραδιόφωνο είναι Φεράρι. Το Σεϊτσέντο είναι πιο γρήγορο το κόρτομα. Ποιο είναι το Σεϊτσέντο? Το Σεϊτσέντο θα πάει πιο γρήγορα ή το Κόρτομπα? Μάλλον το Κόρτομπα θα πάει πιο γρήγορα. Το Κόρτομπα. Πώς θα πάει εσύ? Πόσο άλογο έχει το Σεϊτσέντο? Τα βάζουμε έτσι μια κόντρα να. Όποτε θες. Πότε θέλεις δηλαδή. Όποτε θες. Θες 0-100, θες 0-400. Όχι 0-100. Θα πάμε, κοιτάξτε. Θες να πάμε στην Κατερίνη. Ο οδηγός δεν φαίνεται στο μπαμπα που έχει τα 100 μέτρα. Τι γιατί αυτό είναι. Στην απόσταση. Ο οδηγός φαίνεται στην απόσταση. Μας. Να και το λουκό. Τι τελική ταχύτητα έχει το. Α, δεν έχω δοκιμάσει. Πώς δεν, άμα δεν ξέρεις. 0-100 πόσο. Ένα αυτοκίνητο που. 40-80. Ένα αυτοκίνητο που είναι κουβαδάκι. Είναι νευρικό όμως. Νευρικό. Το έχει, 1100 κυβικά ήταν. Ναι. Άλογα δεν ξέρω. Πόσα άλογα έχει. Δεν ξέρω. Στα πω εγώ, 54 άλογα. Όχι, όχι, πιο πολλά έχει. Από πού έχει πιο πολλά. Πιο πολλά έχει. Το Σεϊτσέντο. Ναι, ναι. Πες να δεις. 54 άλογα. Δεν επιμένω. Στα 830 κιλά. Δεν επιμένω. Δεν επιμένεις, δεν ξέρεις. 155 τελική έχει. Εγώ έχω 193. Πώς θα με περάσεις. Πώς θα με περάσεις. Εσύ όταν πατήσεις 193. Ναι. Θα ξυπνήσει η περούκα που τη φορούσε στο ναι, κεφάλι ναι, ναι. Και θα αρχίσει να φεύγει. Θα φεύγει. Πρώτα θα φύγει το καπό. Μετά θα φεύγουν οι καθρέφτες. Εγώ κόκκινο όμως πάω στις πίστες και κάνω αγώνες. Δεν το ξέρεις. Εσύ ξανα... Πάω πυγμαχία. Εσύ τι extreme κάνεις εσύ, ας πούμε. Εγώ μπαίνω και στην πίστα και στις αίρες πάω και κάνω και ράνω. Και εσύ έχεις ένα εξαιρετικό φίλο ο οποίος σου δίνει. Εγώ δεν είχα αυτή τη ζωή. Τι extreme κάνεις αυτή τη ζωή. Πολλά. Extreme τι κάνεις. Πολλά. Τι κάνεις, έχεις με κανένα καλό καιρό. Τι extreme έχεις κάνει. Τι, το πιο extreme πράγμα που έχεις κάνει. Α, όταν θα έρθει να σε πλακώσει ένα καλοκαίρι, θα τον πω ρίξ του κι άλλες. Ποιο θα με πλακώσει. Και καλά θα σε κάνει. Ποιο θα με πλακώσει. Ποιο. Και τώρα αυτό που είπες είναι αηδία. Εντάξει. Ζητά συγγνώμη τώρα. Το ξέρω τον. Γιατί είπες βλακία. Το ξέρω με ποιον κάνεις παρέα. Εντάξει, εγώ σου είπα γιατί πας και παίζεις μπόκ. Ναι. Γιατί κάνεις και κάνεις. Πώς λέγονται. Δρυφτάρεις με το αυτοκίνητο. Καλά κάνεις. Άστα. Πάρε τα θέματα. Τι άλλα θέματα έχει. Άλλα θέματα. Έλα, άλλα θέματα τώρα. Άλλα θέματα. Δεν είναι για χουλιαμά να κάνεις. Και εγώ λέω, άμα είχα το άκαλε για έδρα, 70.000 θα είχα κόρακα. Πότε είχες. Ποιος λέει. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Πότε γέμισε την Τούμπα αυτός. Πότε την γέμισε. Sold out πότε έχει τελευταία φορά. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Μεγάλη υπόθεση. Με ρώτησες ρε φίλε. Πόσο είναι. 28.000. Πόσο είναι ρε. Με την επαρχία μέσα. Άλλο θέμα. Κόκκινε Μάο. Όχι, κοίταξε που έγινε ατάκα του Μελισανίδη. Ναι. Εμείς είμαστε η Μάο. Ναι. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος 2018. Εκτός άμα γίνει το σκάλο της Κιλετίας και πάμε σε κανένα ευρωπαϊκό δικαστήριο και πέσει η ομάδα σου, ο ΠΑΟΚ στα κατηγορία. Ναι. Η ομάδα μου δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δικαίωμά σου να ζω ό,τι θέλεις και να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Ναι. Γρηγοριάδη, σε πολύ μικρό να χαρακτηρίζει του φίλου του ΣΑΕΚ. Να του στείλει στον Γρηγοριάδη. Έκτατο από Αθήνα. 5 πρόσφυγες κατά 4 προσφυγές κατά του Χιμένεθ. 5 πρόσφυγες κατά 4 προσφυγές. Ναι. Βλακίες. Μη τα διαβάζει. Για σένα, οι υποτονικοί ναι. Φέτος παοξίδες θα δουν να αναξύνουν τη φετινή υπερομάδα αν στην τελευταία αγωνιστική με Πλατανιά καταφέρουμε να έχει 20.000 κόσμο και να κάνουμε τη δική μας φιέστα. Αλλιώς το πρωτάθλημα αυτός ο λαός δεν το αξίζει με 3.000 στην Καμάρα. Λέει ο Χάρης. Εντάξει.
Και απαντάει. Γι' αυτό φώναζα εγώ, κόκκινε. Θα πρέπει να μαζευτούν 100.000. Να πάει ο απλός λαός, ο φουκαράς, ο παππούς με το εγγονάκι. Αυτό δεν πήγε. Σεβαστό αυτό. Τι να κάνω. Αλλά μου είμαι στη διαδικασία. Να μαλώνουμε για το ποιος την έχει πιο μεγάλη με το Θεαθήνε. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος ήταν πιο άξιος μόνο στο γήπεδο. Πιο ικανός, ποιος πήρε τα καλύτερα αποτελέσματα και να τελειώνει εκεί που γάτα. Και οι δύο ήταν άξιοι. Συμφωνούμε. Δεν μπορεί όμως να συζητάμε. Να απλώνουμε ποιος, δηλαδή ποιος είχε πιο ευνοϊκά σφυρίγματα ή περισσότερες αδικίες. Ναι. Να περιμένουν τα δικαστήρια να αποφασίσουν αν είναι σωστό το ένα ή αν είναι σωστό το ναι, άλλο. Ναι, ναι. Και να έχουμε ένα διαιτή ο οποίος έκανε μια μισή ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες να αποφασίσει αν είναι γκολ ή δεν είναι. Όπως και να τελεσιδικήσει η όλη ιστορία πόσο καιρό τώρα. Ενώ το παιχνίδι έγινε 11 Μαρτίου, να έχουμε τώρα. Ξέρεις 20... τι περιμένει ο Σκουτέρης. 23 Απριλίου. Περιμένει το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Να κάνει γκέλο ο ΠΑΟΚ. Κάνει γκέλο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν έκανε με την Ξάνθη θα έβγαζε απόφαση. 100%. Έτσι πιστεύω εγώ. Περιμένει γκέλα του ΠΑΟΚ, ναι, και να βγάλει απόφαση. Και μετά θέλει, θα θέλει γουδιά. Ο Σκουτέρης. Θα θέλει γουδιά. Ξέρεις τα γουδιά τι είναι. Τότε θα θέλει γουδιά. Α, μπράβο. Περιμένει τώρα να πας και κάνει καμιά γκέλα ο ΠΑΟΚ. Μη σου πω ότι θα στείλει ο φόρο ντυμένος θύρα 13 ο Σκουτέρης. Θα φωνάζει Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Θα πει το κάτσε και το τσαντάρι, δαγκάσει του γιατί σα διώξαν, σα κάναν. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα παίξουνε. Γιατί να μην παίξουν. Γιατί να μην παίξουν. Γιατί έχω δει ότι στον Ανατρόμητο που έδωσε τρεις δανεικούς, ο ΠΑΟΚ είχε βάλει συμφωνία να μην παίζουν. Τώρα εγώ ξέρω δεν έχει συμφωνία τέτοια. Ανεβάλε... Ο τσαντάρι δεν είναι δανεικός, ο τσαντάρι το διώξαν. Ο κάτσε. Έφυγε, ναι, πέρασε από τον Ολυμπιακό, πήγε από το 2002. Ο κάτσε παίζει. Ο... Το ένα το παλικάρι τραυματίας. Ο κάτσε παίζει. Θα παίξει. Ναι, θα παίξει. Και θα παίξει και καλά. Υπογράφει. Θα παίξει. Ναι, υπογράφω. Και θα παίξει και καλά. Εγώ λέω δεν άπαιξε. Εσύ λες δεν θα παίξει. Μάλιστα, εντάξει. Εγώ λέω δεν άπαιξε. Ναι. Εγώ λέω θα παίξει. Εγώ λέω δεν άπαιξε. Εντάξει. Και θα παίξει και καλά. Ότι θα παίξει καλά, αν παίξει. Ναι. Έχει λογική αυτό που λέω. Ναι. Το, αυτό που λέω εγώ όμως έχει περισσότερη λογική. Ναι. Όταν δανείζεσαι κάποιον και κάνεις το κουμάντο. Ναι. Να είναι και πληρωμένος. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να έχει μια απέτηση να μην παίξει. Δηλαδή να παίζει με του άλλου μπάσκετ, του κάνει ζημιά, ναι, και να μην παίξει με σένα προκειμένου να πάρει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λάθο σκεπτικό μου. Όχι, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ναι, λέει. Εγώ λέω θα παίξει. Είναι επιλήψιμα. Όχι, εγώ λέω θα παίξει. Okay. Γιατί υπάρχουν, δεν υπάρχουν μόνο οι γραπτέ φωνέ, υπάρχουν και οι προφορικέ. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για το βόλεϊ θε να πει κάτι. Για το βόλεϊ. Ναι. Θε να πούμε για το τάβλι τίποτα. Όχι, ρε φίλε. Πήρω πάω το κύπελο στο βόλεϊ. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν. Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλλου του Βόλη. Ναι, δεν το λες όμως, με μεταλλική φωνή το λες. Εγώ Ηρακλής είμαι. Ναι. Λες να χαίρομαι κιόλας, να πω μπράβο. Ναι. Θες να χαίρομαι. Εντάξει. Πώς θα χαρώ, ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ το πήρε. Ναι. Η ομάδα με έχασε. Ναι. Να μαθαίνουμε δύο-τρία πράγματα όμως. Πρώτον. Ναι. Συγχαρητήρια και στον Ηρακλή για την πορεία την οποία έκανε. Μάλιστα. Που έφτασε μέχρι εκεί. Αυτός ποιος Ηρακλής τώρα είναι. Κανονικός Ηρακλής. Τον ερασιτέχνη είναι. Φυσικά. Σε ποιον ερασιτέχνη ανήκει. Κάτσε να ξέρω. Λοιπόν, πάρε τους ανθρώπους οι οποίοι. Όχι, εσένα θέλω, δεν θέλω. Πάρε στο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Πλέον σε ποιον Ηρακλή. Μετά από 5 χρόνια το Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Ναι, πού ανήκει. Επειδή η κυβέρνηση. Είναι αϊποντίον. Επειδή έχει. Στάσου, τι σχέση. Ρε. Εδώ η αριστερή Ηρακλής. Ναι, είναι αϊποντίον. Επειδή έχουν μυαλό και σου λέει από το να μην παίρνουμε τίποτα καλύτερα, ότι πάρουμε κέρδος είναι. Ναι. Έχουν κάνει εναλλακτικές και θα τα δεις. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο Ηρακλής έκανε μια πορεία επιβίωσης. Ναι. Έκανε μια υπέρβαση φτάνοντας στο τελικό. Ναι. Μπορεί να θέλαμε εμείς οι οποίοι αγαπάμε. Δεν με λες ποιος Ηρακλής ήταν. Ένας είναι Ηρακλής. Ναι, τι, το αφημί τι λέει. Ένας είναι. Ταπ Ηρακλής. Ναι, ένας είναι. Ταπ. Ναι. Φοβάσαι να πεις ότι είναι εποντίον, αυτό λέω. Δεν είναι εποντίον. Δεν είναι εποντίον. Καμία σχέση. Μάλιστα, τέλειος. Μετέφεραν την έδρα από εκεί εδώ, αυτό λέω. Δεν τα ξέρεις. Τέλος πάντων. Καμία σχέση ρε εκείνο. Και θέλατε εσείς να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Μάλιστα. Η όνειρα μπορεί να κάνει, έχει δικαίωμα. Εντάξει, το βόλεϊ. Η διαφορά είναι ότι στο βόλεϊ, ναι, το βόλεϊ δεν είναι ποδόσφαιρο. Ναι, κάναν, να μπορεί ο Απόλλων Σμύρνης. Κάναν τζόκινγκ να πούμε. Δεν μπορεί ο Απόλλων Σμύρνης, ναι, να κερδίσει 10 φορές στα 10 τον Ολυμπιακό, θα κερδίσει 9 στα 10 Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στο βόλεϊ 10 στα 10 θα κερδίσει ο Ολυμπιακό. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Ωραία. Δηλαδή. Δηλαδή? Ο ΠΑΟΚ έχει εξαπλάσει ο μπάζεστα από τον Ηρακλή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Έπαιξε πολύ νωρίτερα από τον Ηρακλή. Ναι. Εντάξει. Και... Τι εντάξει, εγώ και σε πήρε το κύπελο. Και μπράβο του που το κατέφυγε. Δεν μας νοιάζει το αντί Σάντσες. Πήρε το κύπελο εναντίον του Ηρακλή. Και δεν είπα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια του είπες, αλλά έκλειγες από μέσα. Αφού στεναχωρέθηκα. Μου μου στεναχωρέθηκα. Δεν κατάλαβα. Δεν συγχαρητήρια. Είμαι κύριος. Τους λέω μπράβο που το πήρατε. Τους γλύφεις λίγο τώρα. Τους γλύφω. Τους γλύφεις λίγο, ναι. Ποιο είναι το γλύψιμο.
Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Αλλά εμείς είμαστε μια ομάδα με ένα έξτρο του μπάτζετ. Αλλά εμείς τώρα είμαστε καινούριοι. Ο ΠΑΟΚ που έπαιξε πιο μπροστά. Ναι, έτσι τις δικαιολογίες. Πες, μας έκανε ο ΠΑΟΚ χουνί 3-0. Μας άλλαξε τα πετρέλαια στο τελικό. Αυτό θα το μπορεί να θέλεις εσύ. Ναι, τι. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Δεν πήραμε σετ, πες. Αυτό πες. Δεν πήραμε. Η ομάδα των ποντίων. Αυτό. Των ποντίων. Ναι. Που αφιερώσανε τη νίκη στο παιδάκι που το πλακώσατε στο ξύλο και το πετάξατε στο δρόμο. Το πλακώσαμε. Ναι. Οκ, ακούγεσαι. Γιατί θέλω, εγώ δεν θέλω να ακούγομαι. Ακούγεσαι. Σου λέει κάτι αυτό. Πλακώσαμε. Ναι. Οκ. Τι οκ, ρε κόκκινε, Ηρακλειδής, δεν τον βαρέσαν τον Άσο. Δεν τον κυνηγήσαν και το έπεσε στο δρόμο και τον πάτησε τα μάτια. Ακούγομαι. Ένα αθλητικό γεγονός. Ναι. Τον μπερδεύεις με κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Δεν αφιέρωσαν την νίκη. Και έβαλες και εμένα, ναι, σε μια ιστορία την οποία την αγνώ. Ακούγες. Αγνοείς. Ναι. Αγνοείς ότι. Αγνοώ την ιστορία, ναι. Την αγνοείς την ιστορία. Δεν την αγνοώ. Δεν την περνάω ντούκου. Ναι. Αγνοώ τα πραγματικά γεγονότα. Ναι. Αφιερώσαν, λέω, την νίκη. Καλά κάνανε. Στον Άσο. Ναι. Ναι. Τα υπόλοιπα που είπες δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρεις. Όχι. Δεν τον βαρέσει η Ηρακλήδης. Δεν. Είπες βαρέσατε. Εσύ τι είσαι, Ηρακλή, δεν είσαι. Βαρέσατε. Ακούστε. Τι βαρέσατε, ρε κοκκινέ. Ακούστε. Ηρακλειδέα δεν είσαι. Ρε, ακούγεσαι. Η ομάδα σου δεν είναι. Ακούγεσαι, ρε φίλε. Ακούγεσαι, όχι. Δεν ακούγομαι. Δηλαδή αυτό εσύ λες ότι βάζει μια ρεζινιά στους απανταχού της Ιφιλίου Ηρακλειδής ότι βαρέσατε. Okay. Δεν τον ορμήξε η Ηρακλειδής, είναι το μεμονωμένο. Από ένα κάτσε, ρε, κοκκινέ. Από μια λάθος έκφραση, ναι, μπορεί να δημιουργηθούν πολλά. Ναι. Ονόνοητο. Εσύ για πες σωστή την έκφραση, τι κάνατε δηλαδή. Όχι. Ρώτα οπουδήποτε θες, θα καταλάβεις. Όχι, πες γιατί υπερφεύγεις. Είναι... Καλά κάνανε και αφιερώσαν την νίκη που την αφιερώσανε. Ναι. Γιατί πολύ με καλά... τον Ηρακλή δηλαδή το κάνανε. Καλά κάνανε. Γιατί. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα, ναι, να βάζεις εμένα ή οποιονδήποτε άλλο, ναι, σε μια ιστορία που δεν τη γνωρίζω. Δεν τη γνωρίζεις. Πραγματικά. Ναι. Γι' αυτό έκανε μεγάλη τρύπα εδώ το αλεύρι που κάθεσες. Γι' αυτή δεν την γνωρίζεις. Για δείξε μου το αλεύρι. Άμα βάλω αλεύρι εδώ στην καρέκλα, ναι, σου. Εσύ μόνος. Θα κάνει ένα τέτοιο τρύπα. Ότι τόσο μικρό κόλο και τόσο κυπνασμένο. Μην κόλο, δεν μιλάω με τέτοιες εκφράσεις εγώ. Εγώ λέω ότι αν βάλουμε αλεύρι τώρα με αυτά που λες, ναι, και κάτσεις πάνω στο αλεύρι. Από μπουριά γνωρίζεις. Ναι, μισό λεπτό. Προσέξε πώς μιλάς. Η τρύπα θα είναι μεγάλη, σαν μπουρί θα είναι. Γιατί δεν γνωρίζεις εσύ. Εγώ δέχομαι κιόλας. Εσύ δεν γνωρίζεις. Εγώ δέχομαι κιόλας. Δηλαδή, τεστ αλήθειας. Δεν γνωρίζεις. Τεστ αλήθειας μπορεί να κάνεις. Τεστ αλήθειας, ρε κόκκινε. Εγώ κάνουμε και τεστ αλήθειας και τεστ ψέματα. Μα κάνουμε. Εσύ άμα κάνεις τεστ αλήθειας θα πεις αλήθειας. Εγώ λέω ότι στο τεστ αλήθειας, ναι, θα βρεις τρόπο να πεις ψέματα στο τεστ αλήθειας. Είσαι δηλαδή εκπληκτικός ψεύτης μεγάλος. Ρε μυθοπλάστη. Δεν το βαρέσετε το παλικαράκι εκεί πέρα. Το ορμήξατε. Το βαρέσατε. Άκου τι. Συνεχίζει τώρα. Ψέματα είναι. Δηλαδή, συγνώμη. Και το πήρε η τροχιά και το κουκουλώσαν το θέμα και το ρίξαν στην τροχιά και το περάσαν σαν αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Οι ξεφτύλες. Και το πήρε. Αλλά έπρεπε να το κάνουν στο δικό μου το παιδί αυτό. Και θα το πάει η αστυνομία, θα το πάει η αστυνομία στο αρχείο. Εκεί να δεις γέλιο. Κατάλαβες. Αλλά επειδή είναι δική μας οπαδοί και φίλοι και τα λοιπά. Σου έχω πει μια κουβέντα. Άμα ήταν άλλοι. Θα έλεγε όλοι τα ράδες, το κάνανε τώρα το πνίγει. Έχω πει, ναι, μία αλήθεια και τελειώνω εκεί. Χίλια ψέματα. Και τελειώνω εκεί. Τι είναι η αλήθεια? Εύχομαι να λάμψει η δικαιοσύνη. Άσε ρε κόκκινε τώρα θα λάμψει. Στο αρχείο πήγε υπόθεση. Εύχομαι να λάμψει η δικαιοσύνη. Εντάξει. Και φέρε μου και 10 οπαδούς του Ηρακλή, αν ήταν αυτοί, να τους κρεμάσουν τα χέρια μου. Μη. Εντάξει. Μη, και να, αυτή είναι η αλήθεια. Αν ήτανε και τους πιάσουν και καταδικαστούν, να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Εντάξει. Άστα, όχι φίλε, δεν κατάλαβες. Άστα, δεν ασπηλώνεις το δικό μου το όνομα, ναι, με μια παπαριά που πετάς μη. Και θα λες εσείς. Προσέξεις εκφράσεις. Όταν λοιπόν να αποφασιστεί, ναι, να δικαστούν και να κρεμάσουν αυτούς που κάνανε και οδηγήσαν στο πρόβλημα. Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Αφού πήγες στο αρχείο. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Όχι οι υπόλοιπες μπούρδες που είχες. Για ρώτα τη μάνα. Αυτή είναι η άποψή μου. Άποψή σου είναι. Άρε κόκκινε. Τώρα τι, αυτό είναι αστείο τώρα που κάνεις. Άρε κόκκινε φουκαρά. Φουκαρά εσύ και φέρνεις. Άρε κόκκινε λίγε. Όταν καταλάβεις κάποια στιγμή φεύγοντας από το μάταιο κόσμο. Τι να καταλάβω. Ότι τι για κάποια πράγματα τι να καταλάβω, είναι αργά να μετανιώσεις. Τι να, τι να μετανιώσω ρε Χριστιανό Ρουφιάνε, τι να μετανιώσω. Το φάγατε λάχανο το παιδάκι και εγώ την κάνατε μούχτη. Εγώ. Άντε βρε φύγε από εδώ τώρα. Τε. Και αφιερώνουν οι άλλοι το τώρα. Το φάγατε. Εγώ τον έφαγα. Εγώ τον έφαγα. Εντάξει, ακούστηκες. Okay. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δηλώνεις εσύ ότι όλοι φοράς ταμπέλες σε όλους τους φίλους του Ηρακλή ότι σκότωσαν άνθρωπο. Ακούστηκες. Οκ. Okay.
Και εγώ λέω να τους πιάσουνε, να τους κρεμάσουνε και ας διακρίνει ο κόσμος και ο Θεός ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Είναι πολύ εύκολο να πετάμε λάσπη και να πετάμε μπούρδες. Γιατί όταν χτύπα ξύλο γίνει το λάθος, κάποια μάνα θα κλαίει πάλι. Εντάξει. Επειδή, και είναι κρίμα. Επειδή δεν είναι δικιά σου η μάνα, δεν είναι κρίμα. Η μάνα μου έφυγε από αυτόν τον κόσμο, βλάκα. Ναι, επειδή δεν θα είναι δικιά σου. Έχει πολλά χρόνια. Δεν σε νοιάζει. Μπορεί να κλαίνε άλλοι άνθρωποι. Mm. Μπορεί με αυτά που λες να γίνει αιτία να την πληρώσουν κάποιοι αθώοι. Τους πραγματικούς ενόχους μέσα. Τους πραγματικούς ενόχους κρέμασμα, όχι μέσα. Κρέμασμα. Ό,τι ομάδα και να είναι. Άστο. Με Κέρκυρα, Παδανιά, Ατρόμητα και Γιάννα, ήτι 24 βαθμοί. Ο ΠΑΟΚ είναι άξιος για πρωτάθλημα. Λέει 896. Ράπ, αν αυτοί που κατέβουν στο τελικό και κανένα 2.000 ακόμα κλείσουν την πλατεία στο Σύνταγμα το βρακί του Τίγρη, θα μυρίσει σαν τον αφαλό του κόκκινου. Χωρίς παρεξήγηση. Φίλε, καμία παρεξήγηση. Αλλά... Έλα ρε, φύγε, 2.500 κόσμο πήγατε εκεί πέρα και όλοι κατέβηκε 60.000 τώρα. Άντε τώρα. Κατέβηκε. Δεν πήγα στο ΑΚΑ 60.000. Πόσο κόσμο έχει Αθήνα, 6 εκατομμύρια. Και. Δεν υπάρχουν 60.000 να πάνε στο ΑΚΑ. Άρα περισσότεροι. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, μετά από 24 χρόνια, μετά από μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ, ναι, όπου η ομάδα έπεσε κατηγορία, ναι, ναι, μετά από εξαφάνιση δύο φορές των χρεών της ΑΕΚ, ναι, του καινούργιου αφημί, ναι, κατακτάει το πρωτάθλημα όπως το κατακτάει. Ναι. Λοιπόν, και το κατακτά, συγγνώμη. Δεν θα πάνε να πανηγυρίσουν. Η αδικία είναι μεγαλύτερη ή ο πανηγυρισμός? Ποια είναι μεγαλύτερη? Τι είναι μεγαλύτερο αίσθημα, η αδικία ή να πανηγυρίσουν? Ο Αεξής έχει γευτεί για τα καλά στο πετσί του την αδικία. Με την υπόθεση Βάλνερ. Ποιος? Ο Αεξής έχει γευτεί για τα καλά στο πετσί του με την υπόθεση Βάλνερ. Ναι. Και θα περίμενα διαφορετικά πράγματα. Ο φίλος μου, ο και λέει κόκκινο, ο Κάτσε θα παίξει, είναι σίγουρο. Λέει και εγώ θα βάλω άσο με γκολ του Κάτσε. Καλά θα κάνεις. Καλά, αφού το πιστεύεις. Το τραβάς πολύ τώρα. Και... Ο Κάτσε ζουτάρει. Και θα το ήθελε να βάλει γκολ. Τι, ο Κάτσε? Σουτάρι. Πόσα γκολ έχει ο Κάτσε? Λίγα ρε φίλε. Έχει πέντε. Λίγα ρε φίλε. Έλα ρε, πάνε στα θέματα. Και φάουλ εκτελεί. Είχε βάλει ένα, είχε κάνει μια εκτέλεση φάουλ με την Εθνική Αλβανία. Πανέμορφη. Ρε κόκκινε, στα 100 χρόνια που παίζει μπάλα βάλε πέντε γκολ ο Κάτσε. Πάμε παρακάτω. Άμα κάτσει, άμα σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και βάλει με τον Μπάοκ. Στη μία πιθανότητα τώρα βάλει ο Κάτσε. Στη μία, ναι. Εντάξει, δεν βάζει γκολ ο Κάτσε. Ρε φίλε, με τόσο θέλω που το παρουσιάζει, γιατί να μην υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Έχει καμιά σεντερφοράρα, ούτε σεντερφόρ δεν έχει. Γιατί να μην το βάλει ο Κάτσε? Ένα λόγο πες μου. Κι αν είμαι λάθος, πες μου είσαι λάθος. Γιατί ρε κόκκινο, ο Κάτσε δεν είναι χέρδε στον κολ, γι' αυτό. Είναι αμυντικό χάφ ο Κάτσε. Έχει αμυντικά χάφ που σκοράρουν. Δεν διαφωνώ. Έχει στημένα. Μη ρε κόκκινο. Έχει στημένα. Δεν έχει ρε κόκκινο. Okay. Πάνε στα θέματα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κόσμο. Mm. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι έφτασε. Ελαιώνες, αθλητική παιδική κατασκήνωση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Ατελείωτες αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με πισίνα και ιδιωτική παραλία. Δωρεάν συμμετοχή με το ασφαλιστικό σας ταμείο ή μέσω του ΑΕΔ για χαμηλόμισθους και ανέργους. Τηλέφωνο 2310-243-383 και στο www.eleonescamp.gr. Ταξίδι τσαβαντού, αλλά σαν τους ελαιώνες δεν έχει. Αγάπη μου, βρήκα το ιδανικό μέρος για το γάμο μας, ε! Θα πάμε στο Κίεβο! Στο Κίεβο? Όχι σε νησί! Τι νησί! Εμείς θα κάνουμε τη διαφορά! Και σε κλειστό οικογενειακό κύκλο! Δηλαδή εσύ και εγώ! Και οι γονείς μας, οι φίλοι, να μην έχουμε κόσμο! Κόσμο θες! 70.000 θεατές θα έχουμε! Όλοι αυτοί για μας! Μα για ποιον άλλον, αγάπη μου! Εσύ, μέχρι πού θα έφτανες για τον τελικό του UEFA Champions League? Τώρα με την Κοσμοτέ TV ένα μήνυμα αρκεί. Αν είσαι συνδρομητής, στείλε Κοσμοτέ TV στο 19129 και μπορεί να είσαι ένας από τους 5 τυχερούς που θα ταξιδέψουν στο Κίεβο με ένα άτομο της επιλογής τους για να ζήσουν την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmote.tv.gr. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου. Μια οικογενειακή επιχείρηση με πρότυπες εγκαταστάσεις στην Κρητιά Θεσσαλονίκης ήδη 40 χρόνια στο χώρο. Στα καταστήματά μας ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα εξφαγής όπως και το κτηνοτρόφο. Προτείνουμε έτοιμες λύσεις με συνταγές που οι ρίζες τους βρίσκονται χρόνια πίσω. Σουτζουκάκι όπως παλιά. Κεμπάπ από Ανατολή. Μπιφτέκι Θεσσαλονίκης. Και φταίδες με φρέσκο δυόσμο. Κρέατα Χατζιαγόρου. Στο Καπάνι Βλάλη 35. Στον Εύωσμο Εθνικής Αντιστάσεως 31. Και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχετε. Κύριε Νίκο, μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχουμε. Πες του να πάει στη Στάνταρ. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για όλες τις μπαταρίες αλλά και για υπηρεσίες όπως After Sales Service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων, δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία, πας Στάνταρ. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούχλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους. Αδερφέ, φουλάρε το. Ποιος είσαι ρε φουλαράκο, ο Νάσης? Δεν χρειάζεται να είμαι ο Νάσης για να φουλάρω το αυτοκίνητο. Έβαλα υγραερίο κίνηση στην Γκάστεο Δώρου και κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με τα μισά χρήματα. Υγραερίο κίνηση Γκάστεο Δώρου, Γιαννιτσόνα 181, πίσω από τα Κτέλ Μακεδονίας. Κορυφαία συστήματα Ζάβολη, γραπτή εγγύηση 2 ετών. Τώρα από 499 ευρώ. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Ένα άγγιγμα. Χίλιες αισθήσεις. Ένα όραμα. Χίλιες ιδέες. Χίλιες επιλογές. Ένα όνομα. Η ιστορία συνεχίζεται. Prince Oliver, New Collection. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 και τα 390 αργενετικά σε 955 και όλο το μήνυμα στο 54340. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι κάνουν την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σε ένα μόλις λεπτό κλειφώντας στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Και στο www.listoparto.gr οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών και φυσικά όλες τις μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Δόξα Αγίου Παύλου λέγεται η ομάδα που πριν, πήρε τα ΦΜΟ Ηρακλής. Πριν πάμε... Δόξα Αγίου Παύλου. Πήρε το Ηρακλής Πετρόσφαιρα. Πότε το πήρε? Πριν τρία χρόνια. Πριν τρία χρόνια. Δόξα Αγίου Παύλου. Και ο Παύλου πήρε το Έσπερο. Τι να κάνουμε.
Και ο Πάοκ πήρε. Του Έσπερο Θεσσαλονίκη. Έσπερο και ο Πάοκ. Τι να κάνω. Έσπερο Άγιο Παύλο έπαιζε. Και η ΑΕΚ έχει άλλο αφημί. Κακό. Έπαιξε... Δεν μετράνε τα προηγούμενα πρωταθλήματα. Ναι, μετράνε, αλλά έπαιξε γάμα εθνική η ΑΕΚ. Καλά να πάτε. Την κοροϊδεύω εγώ που έπαιξε με τη Ραφίνα. Έχει φάει το στίγμα τη η ΑΕΚ. Με τα ζωνιανά έπαιζε η ΑΕΚ. Άλλο αφημί. Τι σημαίνει. Ακυρώνει την προηγούμενη τίτλη. Ρωτάω. Τι ακυρώνεται. Έχει άλλο αφημί. Ναι, αλλά πήγε γάμα εθνική. Άλλη εταιρεία είναι τώρα. Ναι, ακυρώνεται εκείνη την τίτλη. Όχι. Ακούγεσαι. Γιατί του πάω και ακυρώνονται. Όχι. Του Ηρακλή ακυρώνονται αυτά που πήρε. Όχι. Απλά είναι Άγιος Παύλος ο ένας, άλλο αφημί της ΑΕΚ το άλλο. Και Άγιος Γιώργιος και Έσπερος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Ποιος... Λοιπόν. Αυτά γιατί γίνανε όμως. Για να χάσει ο εργαζόμενος τα λεφτά του. Εννοείται. Που είσαι και κομμουνιστής εσύ. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Ξέρω εγώ τι είσαι, δεξιός. Δεν σε έβρισε. Α, δεν με έβρισε. Τι είσαι για. Δεν έχω φορέσει πολιτική ταμπέλα. Δεν έχει ταμπέλα ποτέ. Ομάδα υποστηρίζω. Ναι. Θρησκεία υποστηρίζω. Θρησκεία υποστηρίζω. Κόμμα κανένα. Κανένα κόμμα. Όχι. Πασόκ δεν ήσουν δηλαδή. Ποτέ. Όχι. Με τον Μάρδα δεν πίνεις καφέ τώρα δηλαδή. Μάλιστα, εντάξει, ό,τι πεις. Ο κύριος Μάρδας είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Δεν πάνε να είναι και αστροφυσικός στη μενιά. Μην μπερδεύεσαι. Ο κύριος Μάρδας, εμένα, καθηγητής πανεπιστημίου. Ναι. Μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί ναι. Μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ. Αλλά η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι ότι για τρία χρόνια έχετε σέρβις εντελώς δωρεάν και τα εργατικά και τα ανταλλακτικά. Μόνο εκεί, μόνο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Μάλιστα. Οι γραμμές είναι κατηλημένες από ώρα, πάμε στον κόσμο. Αφού είναι από ώρα, γιατί καθυστερούμε τώρα εμείς. Γιατί διακόπτεις χωρίς να ρωτάς γιατί είσαι αγενής. Είμαι αγενής. Αγενής. Αγενής, ναι. Όχι αγενές, ναι, αγενής. Εντάξει, ναι. Πάμε. Ναι. 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 Μπε. Ορίστε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ε, είπαμε, καλημέρα. Με τον Ισκιάδη Μπαλοδήμου μια ώρα. Εντάξει, να κάνουμε. Πληρώνει. Φίλε, πληρώνει, ξέρεις, ε. Δεν μου λες. Πληρώνει, λέω, το κατάλαβες. Εντάξει, πληρώνει. Α, εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, γιατί υποτιμάς τον κόσμο που έχει ΑΕΚ, φίλε, να πούμε. Εγώ υποτιμάω τον κόσμο που έχει ΑΕΚ. Μάλιστα. Από πού βγαίνει. Παλιάς έκανε μάζεψε 60.000 ευρώ γιατί πήρε το πρωτάθλημα, ρε. Η ΑΕΚ έχει κάνει sold out, δεν ήταν β' εθνική, να πούμε. Συγγνώμη, ρε φίλε, είναι λίγο. Ποιο είναι λίγο. Είναι λίγο το ότι πέτυχε ο... Όχι ρε φίλε, αλλά η ΑΕΚ έχει κάνει sold out και με τον Ολυμπιακό που ήταν στη Β' Εθνική, που δεν πήγε να πάρει τίποτα πρωτάθλημα, ούτε και με τον Ιωνικό πάλι που είχε στο πρωτάθλημα του 2004, πάλι sold out είχε κάνει και με τη Μίλαν και τέτοια. Σε είπα εγώ ότι δεν έχεις κόσμο. Μα ξέρεις έτσι πώς το είπες, έτσι. Δηλαδή πώς το είπα, για πες μου. Εγώ είπα πώς κάνεις φιέστα από τη στιγμή που δεν έχει τελεσιδικήσει. Είναι λάθος το ερώτημά μου. Καλό ερώτημα. Δεν έγινε φιέστα. Μα δεν έγινε καμιά φιέστα. Απλά πήγε ο κόσμος. Με δουλεύει τώρα. Φίλε, φίλε, επειδή δεν απευθύνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι καίνε μπαταρία ηλιθίου, σε διαβάζω πρωτοσέλιδα σημερινά, εκτός αν δεν διαβάζεις εσύ. Καλά, οι εφημερίδες μπορεί να λένε ότι θέλουν οι καλύτεροι. Σε παρακαλώ, άκουγα. Δεν τα γράφω εγώ, ούτε τα λέω εγώ. Εγώ έχω απορίες που για άλλους είναι λογικές, άλλοι μπορεί να διαφωνήσουν. Πρώτον, δεν υποτιμώ τη δυναμική του κόσμου. Δεύτερον, βλέπω τη Σπορντέι που λέει στο θρόνο της. Εντάξει, πρωταθλητής Ελλάδος 2018. Βλέπω τη Live Sport που λέει αετοί ένδοξοι κατακτητές. Πανάξιοι πρωταθλητές. Είναι ξένες εφημερίδες, η ισπανική, η μάρκα. Ρε φίλε, τελεσιδίκησε η απόφαση. Βγήκε απόφαση οριστική. Είμαι πάω και εγώ που στο ρωτάω. Δεν κατάλαβα. Όχι, ναι, εντάξει. Με συγχωρείς, πριν από χρόνια ο Ολυμπιακός είχε φάει μείον 3 με τον Πανιόνιο και τιμωρία και κλεισμένο των θυρών. Ναι ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Πήραν μετά πίσω την απόφαση, έγινε το παιχνίδι και γίνανε όλα καλά. Ναι, την πήραν. Λοιπόν, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ναι, όπου αυτός που σε κυβερνάει, το όχι που ψήφισες, το έκανε ναι και πήγες και το ξαναψήφισες. Ωραία. Το τραβάς, δεν λοιπόν, γιατί... Θα γίνει αυτό που σου είπε. Εγώ, φίλε, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα. Εγώ λέω, αν ο δικαστής πει το παίρνει ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά, τι θα κάνουμε μετά. Τι θα κάνουμε μετά. Του χρόνου δεν θα γίνει κανένα παιχνίδι. Μόλις γιατί ρε φίλε, δηλαδή εσύ είσαι ο μάγκας, εσύ είσαι ο μάγκας και οι υπόλοιποι είναι βλάκες. Δηλαδή εσύ πρέπει την απόφαση που σε δικαιώνει να τη χειροκροτήσω και αν σε αδικήσει για το δικό σου σκεπτικό και δικαιώσει των άλλων,
να τα κάνω λίμπα. Εξήγησα το μου λίγο αυτό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να δικαιώσει τον άλλο να μπαίνει με το όπλο μέσα στο γήπεδο να διακόπτει το παιχνίδι. Το θεωρεί δεδομένο. Πάμε επόμενη γραμμή. Okay, το θεωρεί δεδομένο. Okay. Ότι με το όπλο δεν μπορεί να την πάρει πίσω την απόφαση. Ναι. Έχω το δικαίωμα όμως να διατηρώ επιφυλάξεις. Ναι. Θα μπορούσε όμως να τιμωρήσει και την ΑΕΚ γιατί δεν βγαίνει στο γήπεδο. Θα του τιμωρήσει και του δύο. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Ορίστε. Αν έβγαινε ο Κομίνης, θα έβγαινε και έβγαινε ο Κομίνης, έντρα. Μα ο Κομίνης δικαιώνει την... Μα γι' αυτό ο δικαστής... Ο Κομίνης, αν πήγαινε στο δικαστήριο, δεν θα ήταν αυτή η απόφαση. Θα ήταν άλλη. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ο Κομίνης φαίνεται ότι φοβάται το Μελισσανίδη πιο πολύ από το Σαββίδη. Φοβάται τους γορίλες του Μελισσανίδη πιο πολύ από τους γορίλες του Σαββίδη. Κατάλαβες, κόκκινε. Ορίστε. Ορίστε. Ναι. Έλα ρε, FM πάω και εκεί. FM κλάμα εδώ, ναι. Λοιπόν, άκουρε αδελφή του Αιγαίου. Κλείστον. Γιατί, εμένα λοιπόν, είπε. Όχι, σε αυτό το λέω. Λοιπόν, την άλλη φορά που κάλεσε αδερφή ακροατή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα το δώσει στον αέρα. Εμάς θα μας λες ό,τι θέλεις. Όχι άλλους ακροατές εμένα και καλύτερους. Ναι, σένα το είπε και το κρατάω λίγο. Εκτός αέρα. Ναι. Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε κολέγιο, αλλά σε παρακαλώ. Κάποιοι εξοργίζονται. Εντάξει, Κώστα. Ας εξοργίζονται, πες ό,τι θες. Αλλά δεν αβρίζεις, λέγε. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟ. Κατανοητό αυτό που ζητάω. Τα κόβεις, ρε κόκκινε. Πάλι μπήκες με το Φάμπιο μπροστά στη Φεράρι και πατάς το φρένο. Λέγε, ρε φίλε. Ακούς, ρε. Δεν έπρεπε να παίζει με το πέταλο και με το. Και με το αυτό, ρε, το τριφύλι, το τετράφυλλο. Αυτό ήταν τη δεκαετία του 20. Του με νοιάζει εμένα, ρε. Έπαιξε, έδωσε αγώνα. Λοιπόν, αυτά τα. Κοίταξε να δεις. Το δάχτυλο στον Ηρακλή δεν θα κουνάς, Ραπτόπουλε. Το δάχτυλο στον Ηρακλή δεν θα κουνάς. Έτσι, αυτή είναι πιο αμαρτωλή και από τον Ηρακλή. Ποιοι? Ο ΠΑΟΚ. Ο Έσπερος. Ο Έσπερος και όλα τα τμήματά του είναι μάλλον φημίρε. Μάλιστα. Πρώτον. Και δεύτερον, εσύ σου να προστάρε. Έλα. Όταν άστο. Το παιδί αυτό και το χτύπησε το αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Αλλά έπρεπε να ήμουν εγώ. Αυτό. Κοίταξε, έπρεπε να ήμουν εγώ στήρα 10. Θα ερχόσαι στο Μετρόπολο ντυμένη Αργεντίνα. Ντυμένη Σιλιώτισσα. Έλα, μην το τραβά το έργο. Λοιπόν, ακούσου λέω εγώ. Τελείωνε να πούμε, μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Επόμενος. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Μην το τραβάς. Είπαμε, θαύτηκε, τελείωσε, το θυμηθήκαμε χθες. Γιατί έγινε αυτό το μας ΠΑΟΚ Ηρακλής. Οι άλλοι αφοέρωσαν την νίκη στον οπαδό τους. Τελείωσε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Ραπτόπουλε, οι 2.500 εδώ οι ΠΑΟΚτσίδες κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν. Μη συγκρίνεις με τους 60.000 λαλά που πήγαν να κάνουν. Άσε ρε λαλά. 60.000 λαλά στα φλογητά πήγαν οι ΠΑΟΚτσίδες και στην Καλλικράτεια. Άμα ήταν τη αίσθηση της αδικίας θα πηγαίνατε. Οι ΠΑΟΚ θα βγαίνουν αυτοί 60.000 τα 2.500 στην Καμάρα. Τι το κάνεις ρε το συλλαλητήριο. Άσε τώρα πάει, τι το κάνεις. Αποτυχημένο συλλαλητήριο έκανε. Λαλά. Λαλά. 60.000 πήγανε, εσύ είσαι λαλά. Ποιο, οι 60.000 θα βγαίνουν να διαμαρτυρηθούνε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα βγαίνουν στους ώμους. Θες απάντηση. Ναι. Φυσικά και δεν θα βγαίνανε. Γιατί. Έλα εδώ. Γιατί δεν θα νιώθανε αδικημένοι. Εσείς γιατί δεν βγήκατε. Γιατί δεν νιώθετε αδικημένοι. Γιατί δεν νιώθετε αδικημένοι. Σας το τραβάμε εμείς το έργο ότι είστε αδικημένοι. Άντε μπράβο. Λαλά. Η ΑΕΚ όταν έπαιξε βγήκαν έξω να διαμαρτυρηθούν. Η ΑΕΚ. Πού να παίξει. Βγήκαν έτσι να διαμαρτυρηθούν όταν έπεσε. Μα ήδη τη ρίξανε ρε κορόιδο την ομάδα. Γιατί δεν βγήκαν να διαμαρτυρηθούν. Αφού ήδη τη ρίξανε την ομάδα. Όλοι τη ρίξανε. Ναι, όλοι τη ρίξανε. Η θύρα των οργανωμένων σε συνεννόηση. Η original με το Μελισσανίδη. Εσύ 2.500 στην Καμάρα και 100.000 στα φλογητά. Έλα, λαλά. Πάμε επόμενος. Λαλά. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο στόχος επετεύχει. Μπήκαμε στην πεντάδα. Μπήκαμε στην πεντάδα, ατρομητάρα εδώ. Ατρομητάρα. Αυτός ήταν ο δεύτερος στόχος μας, να ξέρετε. Γιατί ο πρώτος ήταν καθ' όλη τη διάρκεια να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Καταφέραμε αυτό. Όπως είδατε.
Με πολύ καλή μπάλα μπήκαμε στο Europa League και του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Για να δούμε. Ρε παιδιά, να σταματήσουν πια αυτά τα κλάματα. Δεν μπορούμε άλλο να ακούμε δηλαδή κλάματα από τους μεν και τους δε με τα δικαστήρια και με όλα αυτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ήταν πολύ σταθερή. Περιμέναμε να σκάσει όπως και εσύ Ραπτόπουλε. Τελικά έσκασε εσύ και η ΑΕΚ δεν έσκασε ποτέ όπως είδε. Εν τω μεταξύ ο Κουλούς σου κάνει πλάκα, ο Πασάς πάλι σου κάνει πλάκα. Να πω, είπες ρε Γρηγόρη, είπες για τη Sport Day, έτσι, ότι γράφει στο θρόνο της. Η Sport Day αποκάλυψε, λέει το Σάββατο, ότι ο Πέλκας θα πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό. Καλέ μου άνθρωπε, σε παρακαλώ, θερμή παράκληση. Μην με βάζεις το τρυπάκι να σχολιάσω κάποια εφημερίδα. Για δύο λόγους. Σου μιλάω παντελονάτα. Θα σου πω εγώ. Όχι, παντελονάτα. Για δύο λόγους. Πρώτον, μπορεί για κάποιο λόγο αύριο να δουλεύω εκεί. Δύσκολο σε βλέπω. Α, ναι, συγγνώμη, θα ασχοληθώ στο πρώτο. Και θεωρώ αντιδεοντολογικό να κριτικάρω εκ του ασφαλούς. Εντάξει, με τους ιδίους. Να κριτικάρω εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος, λοιπόν. Εγώ τα Χριστούγεννα είχα βγει σε εσάς, αν θυμάστε, και σας είχα πει ότι γνώρισα σε ένα σεμινάριο ένα παιδί από την Αυστρία που μόλις του είπα από την Ελλάδα ήρθε με αγκάλιασε και τέτοια και ερχόταν στη Θεσσαλονίκη για να δει τον Μπέλκα. Από ένα γραφείο μάνατζερ, το θυμάσαι αυτό που σας το είχα πει και τότε ο Μπέλκα θα πάρει μεταγραφή σε ομάδα που θα τραβάτε τα μαλλιά σας που δεν έχει κόστα. Το θυμάστε αυτό. Εγώ το χάσα τώρα πει τα Χριστούγεννα. Η Sport Day βγαίνει τώρα. Καλά Χριστούγεννα πείτε του. Ωραίο νέο μας λένε. Ο Πέλκας, η ομάδα θα πληρώσει τη ρήτρα του. Και επίσης ο Βάρντα θα πάθει πάλι το ίδιο. Δεν θα παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Θα πληρωθεί η ρήτρα του και θα φύγει γι' αυτός. Δύο παίχτες δηλαδή πολύ σημαντικοί για την επόμενη χρονιά του ΠΑΟΚ δεν θα παίξουν ποτέ στην ομάδα. Οπότε λοιπόν αντί να αρχίσουν τα κλάματα και το Μίχελ, το Σαρδάρι, πώς το λένε και τους υπόλοιπους, να πάρουν κανένα σκάουτερ, κανένα παιδί να πηγαίνει να βλέπει κανένα παίχτη στο εξωτερικό, να φέρει κανένα παίχτη της Τροκοπής, πείτε τους χαιρετίσματα. Άμα θέλει να κάνω παίχτη. Χαιρετισμού στο Περιστέριον. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ηρακλάρα, Ηρακλάρα, για χαρά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Πώς μιλάς έτσι. Ναι. Τι ήταν, τον έβριζα, είπα παρακαλώ, ναι. Βόδι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ ούτε ΑΕΚ. Απλά θέλω να πω κάποια πράγματα. Να πείτε. Σε ό,τι αφορά τους φίλους μας του ΠΑΟΚ, έτσι, καταλαβαίνω την αγωνία αυτού του κόσμου. Είναι μια βαριά φανέλα στον ελληνικό χώρο. Έτσι, και έχει να πάρει, ας πούμε, 33 χρόνια πρωτάθλημα. Και ΑΕΚ 24. Τέλος πάντων, εγώ για τον ΠΑΟΚ μιλάω αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται και είναι ο αδικημένος σε εισαγωγικά της ιστορίας. Έτσι. Λοιπόν, από αυτή την άποψη να το καταλαβαίνω και να το καταλάβω και να το κατανοήσω. Μη μας πεις καμιά κρύα άποψη. Λέγε. Σε ό,τι αφορά. Όχι, δεν είναι καθόλου κρύα. Αν με αφήσει να τελειώσω, θα καταλάβω. Ναι, ναι. Σε κόβω για κρύα άποψη, ναι. Ωραία. Θα μου πεις μετά αν είναι κρύα. Σε ό,τι αφορά αυτό που παίχτηκε στο χορτάρι φέτος. Πείτε μου ένα ματς από ομάδα μη θηλυκή, γιατί ένα είναι όλο και όλο, που πήρε ο ΠΑΟΚ. Κόκκινα πάντα. Και τι είμαι εγώ ρε φίλε. Ένα, μία ομάδα έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή φέτος. Σε κάτι το οποίο σκέφτηκε ο φίλος και είναι υποθετικό. Πρέπει εγώ να πω στριπάκι. Δεν θέλω να απαντήσω. Πολλές φορές. Επειδή το είπε. Και δεν είναι υποθετικό δικό μου. Ρε φίλε, δικαίωμά του να λέει ότι θέλει. Γιατί εγώ πρέπει να συμφωνώ. Δεν είμαι ο μόνος που τα λέω, θέλω να σου πω. Εγώ δεν το υιοθετώ, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν το υιοθετεί. Εγώ υιοθετώ ότι μπορώ να αποδείξω. Σου λέω λοιπόν εγώ ότι με βάση αυτά που έχω δει και αυτά που έχω παρακολουθήσει, ο ΠΑΟΚ πήρε μόνο τη Λαμία εκτός έδρας στα ίσα. Όπου χρειάστηκε, όπου δεν ήταν δικιά του ομάδα, έχασε. Ψέματα. Να σου πω κάτι, φίλε. Εσύ βγαίνεις και λες σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ ελέγχει όλο το πρωτάθλημα και είναι τόσο κορόιδο που έτρεχε μόνος του και δεν μπορούσε να βγει πρώτος. Κάτι τέτοιο λέει. Αυτό ακριβώς λέω. Εντάξει, οκ, δικαίωμά σου. Και δεν νομίζω να είναι κρύο αυτό που λέει. Είναι το γεγονός. Δικαίωμά σου να είσαι καλά. Νόμιζα θα πεις κάτι κρύο, όχι. Καλημέρα. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Και καλή εβδομάδα. Μακάρι. Επίσης. Δύο λογάκια αφιερωμένα στον κύριο Ραπτόπουλο. Δύο. Δύο λογάκια. Αφιερωμένα σε σένα, Κώστα. Μιλάς με έναν άνθρωπο 60 ετών που έχει ζήσει τρεις ζωές από εμπειρίες και να σου πω τρία πράγματα. Ο έξυπνος μαθαίνει, ο πονηρός και ο μέτριος ακούει και ο βλάκας θα ξέρει όλα. Και μην κάνεις αβάντα στο χαμετυπίο της Αθήνας και τη χαβούζα της Αθήνας.
Δεν υπάρχει εμένα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπάρχει και Ελλάδα. Υπάρχει Ελλάδα, μην τη χωρίζετε στα δύο. Και μετά όταν σας πω, χωρίστε την στα δύο στα καφενεία μόνο, αν πείτε κανένα ούζο τη χωρίζετε. Και στις Αθήνα στα στέκια είναι πολύ γνωστό. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ανήκουν στην Ελλάδα. Εγώ κάνω σε ένα ελληνικό ραδιόφωνο εκπομπή. Το καταλαβαίνεις εσύ 67 χρόνια. Δεν έχω χρώματα κύριε. Χρώματα δεν έχω. Και των όλων των κάτω στην Αθήνα. Μην αυξονέζω. Να τρέμπορο με τρελαίο. Για χαρά φίλε, επόμενη γραμμή. Άστο. Είστε στο προεμφραγματικό στάδιο, σε καταλαβαίνω. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα ναι. Μας είχε τώρα 67 χρονών, 10 χρόνια συνταξιούχος, μας έκανες αποθέματα τώρα, κατάλαβες. Λέγε φίλε. Μ' ακούτε. Μήπως ήταν αποθέματα. Ποιος είσαι κύριε. Ο Αλέξανδρος. Θα φέρεις τον μπουφάν αλλιώς δεν ξαναβγαίνεις. Επόμενη γραμμή. Άντε πάλι. Ναι, είσαι τον επόμενο. Ναι. Στο ζούληξε. Το ζούληξε, το πούλησε κιόλας. Λέγε φίλε. Έπιανε κανένα φράγκο στο πρόγραμμα. 200 έκανε, 30 το πούλησε. 200 ευρώ έκανε. Ναι. Ήταν το μόνο ακριβό ρούχο που αγόρασα στη ζωή μου. Δεν αγόρασα. Όταν σε λέω κάτι, μετά έχω άδικο. Δεν αγόρασα ποτέ ρούχο ακριβό. Ακριβό. Ποτέ. Σκέψου πόσο κατσίκι. Ακόμα και δώρο να μου κάνουνε, τα θεωρώ πεταμένα λεφτά. Και μια φορά το είδα αυτό, με πόνο ψυχή θα έδωσαν τα λεφτά. Με πόνο ψυχή. Δίνω λεφτά. Αλλού σας κατάφευγουν. Είμαι σίγουρος. Ναι, αλλά στα ρούχα. Το επιβεβαιώνω. Στα ρούχα τα λυπάμαι. Κατάλαβες. Με μένα τσατιζόταν πάντα. Και με τρώει το μπουφάν. Και σκέψου πόσο κατσίκι μπορεί να είναι. Ένα μπουφάν είπε να πληρώσει. Και αυτό. Πόσο καιρό το χάρηκες. Κάνα χρόνο. Επόμενη γραμμή, ναι. Τελείωσε αυτό, πάει. Δεν ξαναβγαίνει στο ραδιόφωνο, ούτε στη μαρμίτα θα έρθει. Τελείωσε. Αλέξανδρε, εγώ θα του στέλνω 200 ευρώ. Όχι, δεν θέλω, το μπουφάν θέλω. Δεν θέλω 200 ευρώ θα σου πω. Δεν γουστάρω. Με έχουν φάει λεφτά, με έχουν. Γιατί σε δουλειές αυτά, σε ιστορίες, ξεγελάσανε. Εντάξει, 1000. Αλλά να με φάει το ρούχο. Όχι, αν ψυχρό, σε κάναν ποτέ. Τι λε. Τα λεφτά ζωή το βραγί σου. Σκάλετε που δεν ξέρει. Να έρθουν να σε απειλήσουν. Αυτά που γίνονται έξω. Χτύπα ξύλο. Ιδέα το μάθαινε δεν κόκκινε. Θα σε φώναζε όμω να πάρει το ρόπαλο. Και το όπλο και που χτύπησε στους Ρώσους. Μη βαράς, πονάνε τα δόντια. Λέγε ρε φίλε, πονάνε τα δόντια. Ναι. Καλημέρα, ναι. Το βαράς στο κεφάλι, πονάνε τα δόντια. Καλημέρα. Ρε ηλίθεια, πονευρωμένο δόντι έχω εδώ. Πονάει, δεν μπορώ να μασίσω. Θες να σου κάσω κανένα μπουνί, να σου φύγει κανένα δόντι από κάτω που είναι και σάπια τα δικά σου λόγω της νικοτίνης. Τι είναι σάπια? Μαύρα ήταν. Άμα σε δαγκώσω θα φύγει κομμάτι. Τι να δαγκώσεις εγώ. Τι να δαγκώσεις. Λέγε ρε φίλε. Έλα ρε. Καλημέρα. Τι έγινε? Το πουφάν το βρήκες? Καρτικόι. Εμείς το πρωτάθλημα και εσύ το μπουφάν, αν τα σμίξουμε και τα δύο, γίνεται με μαζί να πάρουμε το κύπελο. Το κύπελο αν δεν το πάρεις ρε κερατά, με αυτό το πτώμα της ΑΕΚ, να πας στο διάλο και να μην γυρίσεις ρε. Εσύ θα είσαι. Θα είμαι ναι. Μπράβο. Αφού θα είσαι θα το πάρουμε. Δεν ρώτησες με ποιους θα είσαι. Το πρωτάθλημα τώρα, όπως έχασες το μπουφά. Εσύ το που αν το βρεις, έτσι θα βρει και η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνεις? Α! Εσύ νιώθεις σίγουρος δηλαδή ότι ο Σκουτέρης θα σε δικαιώσει. Γι' αυτό περισσότερο να μην δίνεις βάση πολύ σε ρούχο. Γιατί όπως έδωσε και η ΑΕΚ σε αυτό το ρούχο, άμα βγει σήμερα η απόφαση που πιστεύω, δεν πιστεύω να βγει. Πότε περιμένεις να βγει? Μετά το μάτι του Παναθηναϊκού. Μπράβο, μετά το. Όπως είπες. Μετά του Αγίου Πνεύματος ή πριν του Αγίου Πνεύματος? Τι πνεύμα, τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ τι. Κατάλαβες? Τότε θα βρίσκεις το πουφά μετά τον Πλατανιά. Την καλημέρα μου. Γεια σας, παρακαλώ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον κύριο που πήρε πριν 2-3 τηλέφωνα. Ναι, απαντήστε. 3-3. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε φιλικά μάτς και εκτός αυτού. Ο ΠΑΟΚ δεν τον αφήσα να παίξει με τις εχθρικές ομάδες, με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, φίλε. Και στον πρώτο γύρο, ακόμα και ο Παναθηναϊκός που λένε ότι είναι φιλική ομάδα του ΠΑΟΚ πλέον, στον πρώτο γύρο δεν τον αφήσα να παίξει. Και στον πρώτο γύρο την κέρδισε την ομάδα. Με τον Ατρόμητο έπαιξε εχθρικά? Όχι, φίλε, με τον Ατρόμητο δεν έπαιξε. Ήταν η μόνη ομάδα που ήταν φιλική. Με τα Γιάννενα? Γιατί με τα Γιάννενα επίσης δεν έπαιξε κανονικά. Με τα Γιάννενα δεν είχαμε κάποιο ούτε δανεικό ούτε τίποτα, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος είχαμε κάτι, γιατί δεν το ξέρω. Κάτι μπογιές, κάτι. Ξέρεις? Δεν ξέρεις. Περσινά, ναι, να χαρώ εγώ. Πέρσι, για πέρσι. Ναι. Φέτος εσύ είδες βοήθεια του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα. Ότι.
Τα Γιάννενα. Θα σου πω εγώ γενικά για τα Γιάννενα. Έχεις δει, έχεις δει τη φόνση στην ταινία Το κορίτσι και το άλογο. Ναι. Ο Κωστής χάνει το άλογο. Τα Γιάννενα είναι η φόνσου και το άλογο είναι ο Ιβάν. Ωραία, πες ότι εμείς κερδίσαμε και έχουμε φύγε, πάμε επόμενη γραμμή. Αφήστε ρε την ιστορία. Είχαμε τις ομάδες μας, είχαμε τον πρόεδρο της ΕΠΟ μας και ήρθε ο άλλος, ο Τσαμπατζής, και πήρε πρωτάθλημα. Ο Τσαμπατζής. Και κάνουμε αδικία και πάμε 2.500 απάνω μόνο στην Καμάρα και τραβάνε αυτοί 60 κάτω. 60. Καλημέρα. Και περιμένει ο Σκουτέρης να χάσει ο Πάκο τον Παναθηναϊκό ή να φέρει σοπαλία για να βγάλει απόφαση. Ναι. Ο Σκουτέρης. Κύριος. Ναι. Ναι. Σαγγελέας. Καλός. Πολύ καλός. Εξαιρετικός. Τι ναι, ναι, ρε. Ναι, ναι. Παρακαλώ, λένε. Ναι. Ορίστε. Παρακαλώ, ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Ευγενικά θα μιλάς. Α, ωραία. Τι κάνετε, παιδιά, είστε καλά. Εγώ δεν είμαι καλά. Πονάει το δόντι μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει γιατί δεν πονάει το δικό σου δόντι. Πονάει το δικό μου. Τι να πειράξει. Το δικό σου πονάει, το δικό μου πονάει. Έχω δύο πραγματάκια. Ναι, για λέγε. Έτσι, ένα. Παοξίσιμα, έτσι. Μπράβο. Πρώτον, χαίρομαι που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Και η ΜΕΝ και η ΔΕ. Δεύτερον, είναι η ΜΕΝ και ποιοι είναι οι ΔΕ. Σκάτσε να ακούσουμε. ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ΑΡΙΑΝΟΥΣ, ΙΡΑΚΙΔΕΣ. Όλος ο κόσμος. Με ευχαριστώ που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Δεύτερον, την άποψη μερικών που ακούγονται εκεί επί Θεσσαλονίκη, αν και δεν είμαι μακριά τη Θεσσαλονίκη. Πού είσαι? Είμαι πιο νότια από εσάς. Ναι. Λοιπόν, δεν με απασχολεί κιόλας. Δεν σε νοιάζει. Γιατί. Δεν με απασχολεί γιατί άνθρωπος που ψήφισε δύο φορές το μπουτάρι και που τον έχετε και το χαίρεστε, τι άποψη να πει και τι λόγο να εκφέρει να. Δεν υπάρχει. Εσύ ποιο δήμαρχο έχεις εκεί? Συγγνώμη, εσύ. Δεν υπάρχουν. Εσύ έχεις καλύτερο δήμαρχο? Εγώ έχω χειρότερο, αλλά ευτυχώς δεν τον ψηφίζουμε εμείς, τον ψηφίζουν άλλοι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Γιατί στον τουρισμό μπουτάρεις. Τα νούμερα. Άμα ψάξεις ξενοδοχείο να βρεις τον επόμενο μήνα, δεν αύρεις. Άκουσα με. Τα νούμερα στατιστικές. Τα λένε από μόνα τους. Είναι τα πιο χειροπιαστά στοιχεία. Όλα τα άλλα είναι απλώς να αγαπιόμαστε. Όσο για αυτό που λες για τους 2.000 με τους 60 κάτω στην Αθήνα, δεν έχεις άδικο, έχεις δίκιο. Απλά ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει. Και με το που θα γίνει, εκεί θα δούμε πόσα πήδια βάζει ο Σάκος. Α, θα είναι μετά αργά. Για σένα. Για σένα. Ναι, γιατί αν θα είναι αργά και θα μαζευτούμε ένα εκατομμύριο, θα είναι αργά. Θα βγεις εσύ, λοιπόν, την επόμενη μέρα, ναι, και θα πεις άλλα. Τι άλλο. Θα βγεις και θα πεις. Θα πω αργήσατε να βγείτε. Άκουσε με, ρε φίλε. Εσύ ακούμε. Θα πεις, τελεσμένα, δηλαδή, στο μνημόσυνο να πάω. Άμα βγω 100.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Δεν πα και ένα εκατομμύριο. Άμα τελειώσει το έργο. Θα βγεις και θα πεις ότι είπαν οι υπόλοιποι για τον Μελισσανίδη που χθες σε μέσος πλήσαφόρος απείλησε για την απόφαση. Άντε λοιπόν, αφήστε το να πα στο διάλειμμα. Περιμένετε να βγει απόφαση. Περιμένετε να κάνετε τις σχέσεις, μην βιάζεστε. Και του χρόνου εδώ θα είμαστε πάλι. Του χρόνου θα το πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος μπορεί να την γλιτώσετε, του χρόνου δεν την γλιτώνετε, παλικάρια. Άντε, καλή σας μέρα και καλά να περνάτε. Τρέμω τώρα που βγήκε. Παρακαλώ. Δεν έχει παρακαλώ, διάλειμμα έχει. Διάλειμμα έχει, ρε. Και λέει, διάβαστα μηνύματα, λέει. Διάβαστα μηνύματα, λένε. Γιατί είσαι βοβόδη, λέει, και δεν τα διαβάζει, λέει, αυτά που πληρώνουν. Διαβάζει του Facebook. Ποιος είπε ότι δεν διαβάζω. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, ο Θούβου. Εσύ ακροατής. Δεν έχεις μπροστά. Ο Θούβου. Ναι, ο Θούβου. Πες ότι είναι βλάκας και να θέλω να το πει εμένα. Μη. Εγώ τα έχω διαβάσει όλα. Μη. Ειδικά αυτό. Μη. Ειδικά αυτό. Έτσι είπε. Το λέω, επειδή ξέρετε ποιος είναι. Είναι βλάκς. Όλα τα διαβάζω. Λέει για τα μηνύματα. Εδώ. Όλα τα διαβάζω. Όλα. Όλα. Διάλειμμα. Μη φωνάει. Πάμε, διάλειμμα, ναι. Μη φωνάει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδοχής.
εισοδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricker, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voy & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Μαμά, η ύλη για τις εξετάσεις είναι τεράστια. Διαβάζω, διαβάζω και μετά τα ξεχνάω. Χρειάζομαι κάτι να με βοηθήσει, να ενισχύσει τη μνήμη μου. Μουρουνέλιο Μόλερς χρειάζεσαι, αγάπη μου. Ο εγκέφαλος και η μνήμη θέλουν ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνη D. Και το Μόλερς είναι πλούσιο και στα δύο. Θα σε βοηθήσει πολύ στο διάβασμα. Θα δεις. Μαμά, φέρε και για μένα. Έχω κι εγώ πολύ διάβασμα. Ωραία. Πετάγομαι στο φαρμακείο μας να σας φέρω. Το Μουρουνέλιο Μόλερς βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τη γνωστική ικανότητα, ενώ ενισχύει και τις άμυνες του οργανισμού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Μουρουνέλιο Μόλερς για τα παιδιά μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μαθητές και φοιτητές που διαβάζουν και κουράζονται. Μόλερς, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Σμαράγδα, θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρεσκο με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Ζαχαροπλαστή Αρδοπία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστή Αρδοπία Νικολαίδης. Εύοσμος Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΒ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Εδάφες. Η δύναμη να προσφέρεις με πράξεις. 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για όλες τις νέες συνδέσεις του 2018. Εδάφες. Η δύναμη στο φυσικό αέριο. Για νέες συνδέσεις καλέστε στο 11150. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή Happy Days ή τίποτα. Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Και αυτά τα καλοκαίρι Happy Days. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Ωραία. Συνεχίστε ευθεία. Κάνε λίγο κέφι. Έλα. Συνεχίστε ευθεία. Σκάσε ένα χαμόγελο. Εγώ. Σε 50 μέτρα φτάνετε στον προορισμό σας. Λίγνισε κορμάκι. Η διασκέδαση σε πάει από μόνη της στο Princess Hotel. Το Σάββατο 14 Απριλίου ο Λάμπης Ελληναίος. Και το Σάββατο 28 Απριλίου η Μαρία Κόνστα live με μεγάλες εκπλήξεις, δωρεάν είσοδο, ποτό και φαγητό. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Την Κυριακή 29 Απριλίου θα είμαστε όλοι στο Καφτατζόγλιο Στάδιο για το πρωτάθλημα γερμανικού ποιμενικού Ελλάδος που για πρώτη φορά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Με συμμετοχές από όλη την Ευρώπη είναι χρυσή ευκαιρία να γνωρίσετε την πιο αναγνωρισμένη και όμορφη φυλή και να δείτε μερικά από τα καλύτερα σκυλιά του κόσμου. Επίσημος χορηγός της εκδήλωσης είναι η Royal Canin, η εταιρεία που προσφέρει εξειδικευμένες διατροφικές απαντήσεις για κάθε σκύλο και γάτα. Είσοδος ελεύθερη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για περίπου 23 λεπτά με δύο γραμμές ελεύθερες, το 2310 και τα 390. Υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι η Hyundai, η σκιά της Παλοδήμων, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ και να έχετε 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Και όταν λέμε εντελώς, λέω εντελώς δωρεάν με τα εργατικά και τα ανταλλακτικά. Περισσότερα
στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, και στο 2310-596-596. Κατηλημένους όλες οι γραμμές, πάμε στον κόσμο. Αυτό δεν είναι τεμπέλης στο αμάξι. Αυτό εδώ το χρησιμοποιούν οι ταξιτζίδες. Λέγεται τεμπέλης, έτσι όπως αφήνεις το χέρι εδώ πέρα. Οδηγάνε οι άνθρωποι, ξέρω εγώ κτλ. Και πού πιέχουν... κολλάει αυτό. Το χέρι σου που το αφήνεις στην καρέκλα μου πάνω και το αφήνεις έτσι τεμπέλικα. Αυτό εδώ το κάνουν οι ταξιτζίδες. Πότε το έκανα. Τώρα δεν έχεις το χέρι εδώ πάνω. Τώρα έκανα αυτό πράγμα. Απλωμένο το χέρι. Είδες κανένα χέρι απλωμένο? Εδώ δεν το έχεις το χέρι. Όχι, εδώ είναι το χέρι. Εδώ είναι τα χέρια σου. Εδώ είναι το χέρι. Μάλιστα. Άρα είδα λάθος εγώ τώρα. Μάλιστα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Πάμε εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Ναι. Υπάρχει σε ταξί συνήθως ένα κομμάτι δίπλα. Τεμπέλης είναι δείξη στο δεξί χέρι. Ναι. Εντάξει, αυτό το οποίο μπορεί να κάθει το χέρι. Αυτό λέγεται τεμπέλης. Είσαι τεμπέλης και στα δύο χέρια. Το ξέρω. Αριστερό, ναι. Το ξέρω. Α, μπράβο. Ναι. Λέγε φίλε. Γεια σας κύριε Ραφούπουλα. Γεια σας κύριε. Είστε καλά? Όχι. Από Αθήνα παίρνω. Πονάει το δόντι μου. Ουζάκι. Ουζάκι, ρε, έκανα απονεύρωση και λέει. Έλα, λες τρεις φορές, λέει. Ρε φίλε, δεν γίνεται με ουζάκι. Δεν, αυτό είναι για ένα απλό πονόδοτο. Τότε βρες κανένα να σου χώσει μια δυνατή. Κοίτα, προτιμότερο από το να διαδώσω 250 ευρώ για πονεύρωση, ήταν προτιμότερο. Λέγε. Λοιπόν, καλύτερα μου δίνει ένα μπουνίδι ένα στο δρόμο και να το έσπαγε παρά να δώσω 250 ευρώ. Θα έβαζα λίγο βαμβάκι εκεί, θα το έκανα. Λέγε φίλε, λες, ακούω. Λοιπόν, επειδή έχω πολλούς συγγενείς επάνω και η καταγωγή ποντιακή. Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι και καλό να έχει συγγενείς. Όχι, είναι πολύ καλό. Καλό είναι. Άμα πας κανένα έμφραγμα και θες κανένα διχείλιο, θα σε δώσουν δηλαδή. Η επάνω, για να έρθω θα σε δώσουν. Να έρθουν τα διόδια. Θα σε δώσουν. Ούτε στο νοσοκομείο θα έρθουν. Άντε λοιπόν που έχει συγγενείς και είναι καλό. Πάμε παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, ναι. Ήθελα να πω το εξής. Ότι στη διαμάχη τώρα που έχει πέσει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ναι. Θέλω να ρωτήσω και αν μπορούμε αντικειμενικά λίγο να σταχυλογήσουμε δύο πραγματάκια. Φωνάζουμε για ένα αθηναϊκό κράτος και ότι η ΑΕΚ μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τα έχουν κάνει πλακάκια για να μην πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και κάνω μία απλή ερώτηση. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Εάν δεν είχατε πετάξει. Έλα ρε φίλε, τι να πετάξει. Αυτοί ήρθανε Ολυμπιακός για να μην παίξουν. Είτε το πέταγε αυτός ο πιτσιρικάς και έβρισκε τον Καράπαπα ή τον άλλον. Θα συνεχιζόταν το παιχνίδι, θα προκαλούσαν. Κάποιος θα ρίχνε κάτι. Ήρθανε αυτοί εδώ γιατί αν παίζανε, εγώ μίλησα με ανθρώπους εκεί κάτω. Τρία γκολ για πλάκα ήμασταν, λέει εδώ. Το λένε και οι ίδιοι. Δεν το λένε δημόσια, το λένε στο off the record. Δημόσια θα πούνε, θα βγάλουν το γέρο και ο γέρος θα πει αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Θα γράψει βιβλίο. Γελάει ο κόσμος του Ολυμπιακού με αυτά που λέει ο γέρος. Ξεφτιλίζεται ο Ολυμπιακός με το γέρο. Βγάλτε τον από εκεί, θα μου πεις πόσο θα μείνει εκεί. Συνέχισε. Θέλετε να μιλήσετε, κύριε Ραυτόπουλε, μιλήστε. Μα ήρθε ο Ολυμπιακός να μην παίξει. Δεν φταίει ο άλλος που πέταξε το αυτό. Ακούστε με λίγο. Ναι. Εάν δεν φταίει ο άλλος που πέταξε το αυτό, όπως είπατε, ναι. Και δεν φταίει ο Σαββίδης που μπήκε μέσα για να διακοπεί το παιχνίδι. Ο Σαββίδης φταίει πιο πολύ. Ακούστε με λίγο, ναι, αλλά εάν οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ, μάλλον ο φύλαθλος, γιατί οι φύλαθλοι δεν κάνανε απολύτως τίποτα και στα δυο παιχνίδια. Εάν ο φύλαθλος δεν πέταγε το ρολό και ο Σαββίδης δεν έμπαινε μέσα, οι οποίοι τι ήταν, δάχτυλοι της Αθήνας ήταν αυτοί. Δηλαδή οι Αθηναίοι Ολυμπιακό ΑΕΚΟ Παναθηναϊκοί είπαν στο φύλαθλο του ΠΑΟ πέτα το καρούλι και στο Σαββίδι έμπα μέσα. Όχι. Από την πιστολή. Είπαν όμως. Μισό λεπτό. Είπαν όμως. Θα χαθούμε στο τέλος. Μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι έτσι. Αλλά και εγώ δεν θέλω να παίρνω. Είναι αλήθεια αυτό όμως που θα πω. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ήταν για 3-0. Ναι, αυτοί ήρθανε. Ο Καράπαπας με τον Θεοδωρίδη εμφανίστηκαν για να τους πετάξουν αντικείμενα. Με σκοπό να μην γίνει το μάτς. Έτσι λοιπόν ωφελήθηκε η ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα. Ακούστε με λίγο, όχι. Όχι, δεν αυτό έτσι. Αυτό που λέτε, ακούστε με λίγο. Αν θέλετε να το συζητήσουμε. Φυσικά αν θέλετε, τι, αφού μιλάμε. Ναι. Επειδή όμως όλα ό,τι γίνονται εδώ έχουν αντίκτυπο στο εξωτερικό. Θυμάστε πέρσι ο ΠΑΟΚ πώς αποκλείστηκε από το κύπελλο των πρωταθλητριών. Πώς. Το Champions League, το θυμάστε. Πήγε στη Σουηδία και έβαγε 3 γκολ. Europa League, ναι, κύριε. Στο Europa League, ναι. Το θυμάστε? Ναι, και αυτό και τι σημαίνει? Ότι δεν είχε την δυνατή ομάδα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες τις ευρωπαϊκές. Και ρωτάω εγώ το εξής. Εάν υποθέσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, όπως λέτε. Και η ΑΕΚ δεν ποιος το λέει αυτό?
Δεν ξέρω, εσείς το λέτε. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος από την ΑΕΚ. Αυτό μ' άκουσες να λέω. Όχι, λένε γενικά επάνω. Εγώ απλά έχω. Πέρα, τι λένε επάνω και κάτω, εγώ τι λέω. Με νοιάζει τι λέει ο απάνω και ο κάτω. Ναι, οκ. Εγώ λοιπόν λέω ότι η ΑΕΚ έχει πολύ καλή ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της ΑΕΚ. Τουλάχιστον ως προς το εξωτερικό. Κυρία μου, να ρωτήσω κάτι. Πείτε μου. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Τελειώστε και θα επέμβω. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία δεν έχει αν θα πάρει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Το πρόβλημα είναι, έχει την αντάξια ομάδα του χρόνου που θα βγει στην Ευρώπη να μας δείξει τα κακαλά σου? Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, κυρία μου. Ουτοπικό. Όχι, συγχωρέστε με γιατί μπορώ να απαντήσω τώρα. Ουτοπικό είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ένα πρωτάθλημα βλέπουμε να μην κρίνεται στο γήπεδο αλλά στα δικαστήρια. Και το άλλο που λέει ο κύριος είναι. Διαφωνείτε με αυτό? Όχι, δεν υπάρχει. Διαφωνείτε με αυτό? Δεν υπάρχει. Θα πάμε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Αυτό που λες για την Ευρώπη είναι ουτοπικό. Είναι κάθε ελληνική ομάδα την Ευρώπη τη βλέπει λαμογίστικα. Δηλαδή, συγγνώμη. Λαμογίστικα. Η Arsenal στην πρώτη χρονιά του Βέγκερ αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ. Τι συγκρίνεις? Και πήρε τον double. Τι συγκρίνεις? Και πήρε τον double. Τι σημαίνει ότι η Arsenal. Για την Ευρώπη. Συγγνώμη λίγο. Η Arsenal στην Ευρώπη απέτυχε. Φρε, για την Ευρώπη μιλάνε, ρε. Απαντάω στο επιχείρημα. Για λάθος τον απαντάς. Η Arsenal είναι πανευρωπαϊκή ομάδα και ο ΠΑΟΚ είναι χωριό και ο Ολυμπιακός. Χωριό είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λαμογίστηκα βλέπει την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ λαμογίστηκα τη βλέπουν την Ευρώπη. Δεν θέλουν να διακριθούν. Λεφτά θέλουν να πάρουν. Δεν το καταλαβαίνει ο ακροατής. Πάμε στον επόμενο τώρα. Καλημέρα. Λαμογίστηκα τη βλέπει την Ευρώπη. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Βγάζω το συμπέρασμα πρώτον. Ότι. Ακούτε. Άμα κλείσει το ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ότι η διαφορά δεν είναι στους γορίλες που είπε ο Κώστας, ας πούμε, το ενός και του άλλου. Πιστεύω ότι η διαφορά είναι ότι ο ένας, ας πούμε, ο οποίος είναι τσιγκούνης, είναι πιο αξιόπιστος και φερέγγιος, γιατί όλοι γνωρίζουν τα λεφτά είναι δικά του και γι' αυτό είναι και ένας διαχρονικός παράγων στο βάθος των δεκαετιών. Ο άλλος, ας πούμε, θυμίζει λίγο τον Ανδρέα Πανδρέου, δεκαετία του 80, τότε που με τα πακέτα Ντελόρ, Τσοβόλα, δώσ' τα όλα, τα μοίραζε στο λαό χωρίς να είναι δικά του. Ήταν ένας άφραγος λεφτάς, ας πούμε, που σάλγει η κυρία Χίλ Μακρύ. Πιστεύω ότι αυτή είναι η διαφορά. Και κάποιος που είναι διαιτής ο Κομίνης, λέει, ας πούμε, ας πάω με τον πιο σίγουρο. Το πιο φερέγγιο να πούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Κώστας με αυτό που λέω. Το κακό στο πρωτάθλημα αυτό είναι ότι δεν ξεκαθάρισε ποιος είναι ο Νταβάς από τους δύο. Εντάξει. Να πει ο Κομίνης, αυτός είναι ο Νταβατζής μου. Επίσης να πω είναι και κάτι άλλο. Είναι ο Μελισανίδης, είναι ο Σαββίδης, είναι ο Μαρινάκης. Εδώ αυτό το πρωτάθλημα είναι της μεταβατικής περίοδου και υπάρχει κενό εξουσίας. Στο κομμάτι ΕΠΟ και ΚΕΔ. Επίσης να πω κάτι. Αυτό είναι το κακό. Ναι, γι' αυτό ναι. Και ο δικαστής μια από εδώ, μια από εκεί, πιο να. Κατάλαβες τώρα γιατί. Επίσης. Αν ξεκαθάριζε το τοπίο, έλεγε. Ο Νταβατζής είναι ο ΠΑΟ. Τελειώσαμε. Ή ξεκαθάριζε το τοπίο. Ο Νταβατζής είναι η ΑΕΚ. Τελειώσαμε. Και ο Κομίνης θα πήγαινε στο δυνατό. Και ο Σκουτέρης θα πήγαινε στο δυνατό. Και δεν γινόταν αυτό που γίνεται τώρα. Ναι, να σου πω και κάτι, Κώστα. Και κακώς βάζετε χέρι, παιδί μου, σε αξίδες που πήγαν 60.000. Εγώ λέω μαγιά κάνανε. Γιατί να σε πω κάτι. Και δείξανε πρόσωπο. Έτσι, 60.000. Και οι άλλοι πήγαν 2,5 στην Καμάρα. Το 8 ρε παιδί μου, Αργενή πανηγυρίσανε το κύπελο στο Αφθαζόγλο πριν γίνει ο τελικός. Και το 88 οι Παοξίδες ενώ είχαν χάσει 1-0 και υπήρχε πανηγυρικός, πανηγύρισαν που χάσανε μόνο 1-0 από την Νάπολη του Μαραντόνα στο Σάο Πάολο να πούμε. Οπότε και οι αξίδες γίνανε πανηγύρισαν. Σε λέω ότι γίνει να πούμε. Το ερώτημα είναι ένα. Για πες ρε κόκκινε το ερώτημα. Βγαίνουν εδώ ρεπόρτερ, δημοσιογράφοι και λένε κλέβουν από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εντάξει, ο καθένας θα πει ότι δεν υπάρχει καμία κλοπή. Μπορώ να τελειώσω, μπορώ να τελειώσω παρακαλώ. Τελείωσε, Γρηγόρη μου. Τελείωσε. Εγώ λέω δεκτό ό,τι και να λένε. Λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάνει αύριο φιέστα. Ναι. Για κατάκτηση πόσους κόσμους θα πάει. 3.000. Εσένα ρωτάω, φίλε. Πού είσαι Αργιανό. Πόσους θα πάει, αυτό είναι κάτι το οποίο να το ρωτήσει του ΠΑΟΚ. Όχι, την εκτίμησή σου ρωτάω. Θα σου πω εγώ. Το φίλο. Ο Μπούζος, ο Μανούσης. Θα γεμίσει το γήπεδο. Μπορεί και να γεμίσει. Αυτό τι σημαίνει όμως. Δεν σημαίνει. Για χαρά. Είναι συσχετισμένο με αυτό που λέει ο Κώστας. Ότι οι άλλοι το πιστεύουν. Ότι ο πολύ ο κόσμο στον ΠΑΟΚ. Με αυτό που έλεγε γιατί δεν το πολύ πιστεύω. Δεν το πίστεψε και ούτε την αδικία πίστεψε. Την πίστεψαν οι οργανωμένοι, οι οποίοι άνθρωποι πήγανε, αλλά δεν παρέσυραν στο διάβα τους τον απλό λαό. Αυτή είναι η ένστασή μου. Τα συλλαλητήρια δεν γίνονται για να πάνε οι συνδικαλιστές ή οι οργανωμένοι ή οι θεσμικοί παράγοντες ή ο ερασιτέχνης ή κάποιοι. Είναι για να πάει η πληθώρα των ανθρώπων που υποστηρίζουν απλοϊκά μια ομάδα ή ένα κόμμα κτλ.
στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, δεν κατέβηκαν μόνο οι χρυσαυγίτες και αυτοί που το παίζουν πατριώτες κτλ. Κατέβηκαν και αριστεροί, κατέβηκαν και όλα από όλα τα κόμματα και Πασόκοι κτλ. Πήγανε όλοι. Αυτή ήταν η επιτυχία του συλλαλητηρίου στο θέμα της Μακεδονίας. Στο συλλαλητήριο του ΠΑΟΚ πήγαν μόνο οι οργανωμένοι που δεν παρέσυραν τους υπολείπους. Ούτε η ίδια η ΠΑΕ καλά-καλά δεν πήγε, μη τα χαλάσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να τα πούμε και αυτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ορίστε. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς σου. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια καταρχήν γιατί κάθε μέρα σας ακούμε και πολύ ο κόσμος σας ακούει και τι φωνή είναι αυτή ωραία ρε φίλε, έκανες ραδιόφωνο ποτέ? Όχι αγαπητέ, δεν έχω κάνει ραδιόφωνο. Ωραία όχι. Φωνή ραδιοφωνική. Έχετε πολύ καλό μέταλλο στη φωνή. Σας παρακαλώ να μου κάνετε πρόταση. Ναι. Να μου κάνετε πρόταση να γίνω ανταποκριτή σας στην Αθήνα. Αθηναίος είστε? Από εκεί τηλεφωνείτε? Βεβαίως. Ναι. Ποια περιοχή αν έχετε την καλοσύνη? Λοιπόν, ακούστε, συγχαρητήρια καταρχήν για την αποστροφή ειδικά του Κώστα για το Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει, υπάρχει Ελλάδα. Για μένα δεν υπάρχει Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε, υπάρχει Ελλάδα. Ναι. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, να χωρίστε τη στα δύο. Να ακούσω να λέτε το ίδιο όταν ένα βράδυ ξυπνήσει και θα πει να τη χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Γιατί του αρέσουν αυτές οι ίδιες. Μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Άμα έχετε κόλλο, κάντε διαχωρισμό, πάτε με τα Βαλκάνια και τα Σκόπια και κάντε το. Μην το λέτε στα καφενεία και πίνετε δύο ουίσκι με τον Τουρσουνίδη και πιέντε και το λέτε. Κάντε το. Πολύ έχετε κόλλο να το κάνετε. Όπως οι Καταλανοί. Δεν έχετε. Μόνο στο καφενείο όταν πίνετε το ούζο. Άντε. Δεν μπορείτε, πιστεύω, να φανταστείτε, αν και είσαστε πολύ έξυπνοι άνθρωποι και οι δύο, πόσος κόσμος σας ακούει στην Αθήνα. Τώρα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Από πού μας ακούει, αφού δεν ακούγεται εκεί το ραδιόφωνο. Τόσος ακούγεται, κόβει, τόσο μιλάς. Ακούνε όλοι από το ίντερνετ, όπως δεν ξέρει, κύριε μου, ο διπλανός μου είναι homo erectus. Τι με λέει? Δεν γνωρίζει από το κινητό του, για να καταλάβετε, έχει μανιβέλα. Παίρνει τηλέφωνο και λέει έλα κέντρο, σύνδεσέ με με σπίτι. Ορίστε. Έλα κέντρο, σύνδεσέ με με art. Έλα αγαπητέ, κέντρο, σύνδεσέ με το ραδιόφωνο. Αγαπητέ Γρηγόρη, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Γιατί σε επίρρωση αυτών που είπε προηγουμένως ο Κωστής, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν πόλεις, υπάρχει Ελλάδα, θα σας πω τρία πραγματάκια γιατί είμαι παλιός. Όταν ήταν ο μπασκετικός Άρης, ξέρετε πόσους οπαδούς είχε στην Αθήνα? Θυμάμαι τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που δήλωνε ότι είναι ο παδός του Άρη και, ναι, και πολλούς επώνυμους Αθηναίους όχι, μισό λεπτό, όλοι αυτοί ξέρετε πολύ καλά ότι επηρεάζουν. Τρίχες. Και πάρα πολύ κόσμο από την Αθήνα. Τρίχες. Ο οποίος κλεινόταν και αυτός την Πέμπτη στο σπίτι για να δει τον μπασκετικό Άρη. Αλήθεια είναι. Τρίχες. Αυτός βγάζει σπηριά με τον Άρη και τον Ηρακλής. Γιατί άμα ήταν έτσι, σήμερα οι Αριανοί θα ήταν η δεύτερος λαός μετά τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Η δεύτερος λαός. Τα ελληνικά. Ναι. Λοιπόν, Ηρακλής Χατζηπαναγής, κλαμπ Αθήνα. Και σε άλλες πόλεις. Τρέχαμε να δούμε τον Χατζηπαναγή. Όχι τον Ηρακλή. Τον Χατζηπαναγή το, δηλαδή. Τον Χατζηπαναγή και τον Ηρακλή. Ποιον Ηρακλή, ρε φίλε. Δεν ήταν μόνο ο Χατζηπαναγής. Είναι δίκαιος ο κύριος. Ήταν μια ομάδα που είχε μια. Ομορφιά διαφορετική. Δεν μπορεί ένας παίχτης μόνος του να γίνει μαραθώνα. Σαν το σκυλάκι το κανείς. Δεν του αρέσει, κύριε μου. Βγάζει σπηριά με το Χατζηπαναγή. Μπράβο. Λοιπόν, σας πληροφορώ, όταν έγινε αυτό το καταπληκτικό μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια με 40.000 κόσμο, παρότι το γήπεδο δεν χαρούσε τόσους. Ποιο λες, το 1-3? Όχι, το 4-4 λέει. Το 2-0 λέω. Το 1-3 στη Θεσσαλονίκη και το 2-0 στη Φιλαδέλφεια. Συγγνώμη λίγο. Το 8-0, το 8-0 που θα έπρεπε να είναι και έγινε 3-1 με το χέρι του Κότση. Και το 2-0 με το Γαλατίδη να βάζει αυτόν τον γκολ και την ομάδα να, είναι, να έχει κάνει κακά πάνω της στο πρώτο 20 λεπτό στη Φιλαδέλφεια. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να τόσο μεγάλη ομάδα ήταν. Εγώ τα λέω όπως είναι. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι ο κόσμος καταχειροκρότησε. Βέβαια. Τον Ηρακλή, έτσι. Είναι και επίσης θέλω να θυμίσω σε επίρρωση ότι δεν υπάρχουν αντίπαλες ομάδες στις πόλεις, αλλά μόνο μέσα στην κάθε πόλη. Χατζηπαναγή, γιατί τον αγαπούσαν, κύριε, ξέρετε? Γιατί ήταν ο θεός του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι, ξέρετε γιατί τον αγαπούσαν. Ο μεγαλύτερος παίκτης κατά τη γνώμη μου. Όχι, ρε φίλε. Δεν του αρέσει, μην του λες. Βγάζει σπηριά. Θες την απάντηση τώρα στη δώσω. Και γιατί βρίζαν τον Γκάλι οι υπαοξίδες. Γιατί υπάρχει αντιπαλότητα μέσα στις πόλεις. Όχι, ρε φίλε. Ο Γκάλης τους έπαιρνε τους τίτλους. Τους αράζει τα πετρέλαια.
Ακριβώς. Ο Χατζηπαναγής ο Φουκαράς δεν τους πήρε κανένα πρωτάθλημα. Δεν τους πήρε κανένα κύπελο. Και τον αγαπούσανε το Φουκαρά το Χατζηπαναγή. Κώστα μου, σε παρακαλώ, άκουσε με. Μέσα στην Αθήνα. Αυτό δεν είδα από όλων Αθηνών να κλείσει 30.000 κόσμο. Ποιο κέρδισε? Ο Απόλλων Αθηνών. Ποιο έπαιξε μπάλα? Ο Ηρακλής. Ρε, καθίστε καλά. Παρακαλώ, θα πω για τον ΠΑΟΚ τώρα, ρε παιδί μου. Ποιο Ηρακλής, ρε. Μουφαδόρη. Θα πω για τον ΠΑΟΚ. Κόμπλα. Τον πέρναγε κόρυθο με τον κάμπο. Καλά σε έκανε ο Μαρκάρης. Καλά σε έκανε ο Μαρκάρης. Σε πέρναγε ο Κατσικόγιαννης του Εθνικού. Κατσικόγιαννης λέγω. Κώστα, Κώστα, θα πω για τον ΠΑΟΚ τώρα, άκου. Πριν από αρκετά χρόνια, Φωκίωνος Νέγρη, θα την ξέρεις εσύ. Κάτι τεμπέλιδες εκεί άραζαν. Έκανε, μπράβο, έκανε πιάτσα. Μέσα σε αυτούς. Κάτι τεμπελχανάδες εκεί άραζαν. Μπράβο, ναι. Βλέπω βράδυ τον αγώνα της Άρσεναλ με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το 1-1. Μπράβο. Λοιπόν, όλες οι καφετέριες σηκωθήκανε στο πόδι όταν έβαλε τον γκολ ο ΠΑΟΚ, αγαπητέ. Ναι. Λες και έπαιζε η Εθνική Ελλάδος, επειδή είμαστε αεκτζίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μεθυσμένοι θα ήσασταν. Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι παραμύθι μούφα ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, τη ΣΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τέτοια. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου, στην Αθήνα, στον κόσμο, όχι μεταξύ παραγόντων. Και κλείνουμε με αυτό. Ασφαλώς, γρήγορα. Να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ο Σεΐχης που έχει την Παρή. Ξέρει να ψωνίζει από Σβέδκο. Μπράβο του. Τι έκανε. Πήρε τον Τούχελ για 2 χρόνια. Τον Τούχελ πήρε. Τον Τούχελ, ναι. Γελάει ο κόμμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τον τρώνε. Ναι. Ρε φίλε, το δαγκώνουν στο Σβέδκο. Καλά τον κάνω. Να σου στείλω τώρα αυτό που να βγάλω και καλή προμήθεια. Αποκλείεται να πάει τόσο χάλια. Δεν γίνεται. Και καλύτερα ξέρει και δουλειά θα κάνει. Είναι δυνατό, ρε. Τι του ψεκάζουν εκεί στο Παρίσι, ρε. Ναι. Έλα, ακουγόμαστε. Βεβαίως. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Παναγιώτη Σάκη από Κορινό. Κορινό, ναι. Κώστα, μην με κόψει απευθεία όπω πρώτη την άλλη φορά. Πρόσεχε, τι θα πει. Θα πω τίποτα. Τον πήρα από εδώ. Κώστα, κύριε Γρηγόρη, 2 χρόνια τώρα, 2 χρόνια τώρα τελευταία στο ποδόσφαιρο, ποιε ομάδε κυνηγούνται στα δικαστήρια? Παναθυνακό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Και ο ΠΑΟΚ να κυνηγούσε με τον Πλατανιά να πάρει το παιχνίδι να χάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Στα χαρτιά. Ακριβώς. 2 χρόνια δεν κυνηγούν και στα χαρτιά. Τι μπερδεύουν την ΑΕΚ, ας πούμε. Λοιπόν, δεύτερον, για τον κύριο τον 75, είναι ντροπή, ας πούμε, να βγαίνουν σε αυτές τις ηλικίες και μιλάνε για βορρά και νότο. Εάν εγώ είμαι αχάριστος και αχάριστος, δεν μου φταίει ο γειτονάς μου. Φίλε μου, θα μου κάνει μια χάρη. Ναι. Άκου μια ατάκα και κράτα την. Ναι. Ο γέρος είναι γέρος. Άστο να πάει στα κομμάτια. Μην την ψάχνεις. Είναι γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά ο γέρος είναι γέρος. Άστο, το είπε και τελείωσε. Και θέλω σήμερα χρόνια πολλά στο Γιουργάκη, το Σαββίδι, σου αφιερώνουμε το πρωτάθλημα. Μάμα. Μπαμπά! Με τρόμαξε νομίζω στο Γιουργάκη, το παντρεύω θα το πει. Ναι. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία διόρθωση να σας κάνω. Να μας κάνετε, ναι. Βεβαίως. Πριν είπε ο Φίλτατος Κώστας ότι εάν τυχόν γινόταν αυτό που έκανε η ΑΕΚ με τα 60.000 άνθρωπα που μαζέφυγε, δεν πίστεψε ο πολλής λαός του ΠΑΟΚ, δεν πίστεψε ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα ή άξιζε να το πάρει. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως ο πολλής κόσμος του ΠΑΟΚ έχει όντως πιστέψει ότι είναι μια καλή ομάδα που αξίζει το πρωτάθλημα, αλλά δεν πίστεψε ότι με το υπάρχον σύστημα και τον βάλτο που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να δικαιωθεί δικαστικά? Ωραία, ρωτάω τότε. Δεκτώ αυτό. Βεβαίως. Που λέτε. Βεβαίως. Έχω και μια ακόμα ερώτηση. Θα την ακούσω. Και πώς θα αλλάξει αυτό αν ο κόσμος μένει κλεισμένο σπίτι του? Καλά λέει. Και στα φλογητά. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν βγαίνανε 500.000 Θεσσαλονίκη και 2 εκατομμύρια στην Αθήνα, θα ασχολούνταν ποτέ η πολιτική? Γιατί δεν το πιστέψανε. Και συγγνώμη που ευλογώ το μέσο μας, μόνο το Μετρόπολης πίστευε και αγωνίστηκε γι' αυτό. Και είδατε ότι η φλόγα σιγοκαίει εκεί έξω. Ρωτάω λοιπόν, ο Ερντογάν, όχι το κάνω και το γίνω, ο Ερντογάν έσωσε το τομάρι του με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους. Σωστά. Λοιπόν, αν δεν διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, πώς θα δικαιωθεί? Καλά λέει. Η απάντηση που θα σου δώσω είναι η επόμενη ακριβώς ερώτηση που θέλω να κάνω. Εσείς οι δύο που είστε εκεί, και μιλάω μόνο για τους δύο,
Πιστεύετε ότι αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί κλοπή στους βαθμούς του βαθμολογικού πίνακα? Αγωνιστικά. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό που βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει ότι έχουμε 64 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Εντάξει, ο Λουτσέσκου το κάνει για το τομάρι του, δεν το κάνει για το ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, κύριε μου, είναι υπάλληλος της εταιρείας που λέγεται ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου το κάνει για το τομάρι του. Δεν το κάνει για τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Συμφωνούμε, εγώ ρωτάω. Το τομάρι του κοιτάει. Ρουμάνος είναι. Κύριε μου, θα απαντήσω με ερώτηση. Φιλοτομαριστής είναι. Θα απαντήσω με ερώτηση η οποία θέλει κότσια για να απαντήσει κάποιο ειλικρινά. Πες. Ούτε να γλύφουμε παοξίδες, ούτε αριανούς, ούτε ρακίδες. Μπράβο, Γρηγόρη. Γρήγορα πες. Μπαίνει αυτό το γκολ σε λεωφόρο ο ΆΚΑ και Ολυμπιακό. Πείτε με ένα διαιτή που θα τα ακύρωνε. Κανένα. Ευχαριστώ. Δεν απαντήσα το μάθημα. Απαντάω, κύριε μου, ότι αυτό το οποίο έγινε εδώ δεν θα γινόταν ποτέ κάτω. Μάλιστα. Καλό, καλό. Καλά το είπε. Εντάξει. Ποτέ κάτω. Ποτέ κάτω. Παρακαλώ. Έλα, κόκκινε. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, άκου να δεις, άκου να δεις. Κοίταξε να δεις. Εάν το ξανακάνεις, θα με αναγκάζεις να μην ξαναπάρω τηλέφωνο. Αυτό θες να κάνεις δηλαδή? Θέλω. Σου είπα το θέλω μου. Σε ρωτάω, αυτό θες να σου είπα κάνεις. Το θέλω μου και αν θες το σέβεσαι. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω. Βρίζε εμάς. Εντάξει. Μπορεί να βρει. Είναι με το αυτό. Φοβάται, ρε φίλε, φοβάται το πρόβλημα. Εσύ που γλύφει από το πρωί μέχρι το βράδυ τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν τρεις Ηρακλήδεις, πέντε, να πούνε πέντε κουβέντες. Αν το άλλο να πούμε εντάξει. Εγώ γλύφω τον ΠΑΟΚ. Εγώ την γλυκώνω. Για πες μου. Το πάγκο στο ίδιο. Δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πάγκο. Με μένα μιλά. Και πες μου με χαρακτήρα. Στον πάγκο. Γνώμη μου είναι. Γνώμη σου θα την πει στον ναι, ίδιο. Γνώμη μου είναι. Πρέπει να πει. Ο άλλος μιλάει για τον Άρη μισή ώρα και αυτός πρέπει να πει. Είσαι πολύ λίγο να μιλείς για τον ΠΑΟΚ. Αφού είσαι μάγκας, μίλα για μένα. Αφού είσαι μάγκας, μίλα για τον πάγκο το Γιάννη. Μίλα για μένα. Πες μου που έκλειψα τον ΠΑΟΚ. Εσύ από το. Ένα επιχείρημα. Ανοίγει την εκπομπή. Ναι. Και τα σάλια σου τρέχουν στο πάρο. Ένα επιχείρημα. Αποκλείβεις τον πάρο. Ένα επιχείρημα. Φεύγω. Και δεν λέτε. Ένα επιχείρημα έχεις. Κάτσε πες, να δε. Είπες αυτό. Βρεασβός. Εσύ ό,τι που κάνεις θες τον άντρα. Πες εσύ. Γιατί όπως είπες, είπε και ο Γιωργάκης. Τι είπες κάτω τον άντρα. Όχι ρε, τον άλλο να λέω ρε. Την αδερφή. Όχι, με μένα μιλάς τώρα. Είπα, λέω να ακούσει. Ναι. Ο Γιωργάκης εχθές ξέρεις τι τον είπε τον πατέρα του. Τι τον είπε? Μπαμπά, ο Μελισσανίδης σε πήρε ρουφιχτό. Είσαι βλάκας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μπορούν κάποια πράγματα να τα λέω στα καφενεία, δεν μπορούν να λέω στον αέρα. Αν αυτό δεν σου κόβει για να το καταλαβαίνεις, τι να σε πω, μα απογοητεύεις. Έχεις 30 δευτερόλεπτα, δώσε ένα φίλο 30 δευτερόλεπτα. Μια καλησπέρα, φίλε. Ναι. Μια καλησπέρα και πολύ γρήγορα πες κάτι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, είναι ο χρόνος αμήλικτος, όμως έπεσες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που μας ανεχτήκατε, που μας υπομένατε. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο ήρθε ο κύριος Καναλάκης. Λοιπόν, Δημήτρης Καναλάκης, Τάνια Δήμου και Κώστα Γιαλαμάς θα συντροφεύσουν από τώρα με τρίτο ημίχρονο. Μετά ο Νίκος ο Κουλιανός με το Φώτη Πλιάκο, μετά ο Ραγκάτσης και πάει λέγοντας. Πρώτα ο Θεός, θα λέμε αύριο. Να είστε καλά.